Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Την προηγούμενη εκπομπή, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Κάζα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Άκουγε. Ναι, άκουγε. Δεν είχε διάλειμμα μόνο. Όχι, ναι. Έλεγα και πράγματα. Άκουσα ένα πολύ εύστοχο από ένα Κροατή. Τι είπα, Κροατή. Δεν τον πολύ συμπαθεί κιόλα εσύ. Ποιο δεν συμπαθεί. Ένα που είναι επιμελητή και λε ότι είναι, τι είναι που, το, με τη φωνή. Φιλαράκι, τέλος πάντων, αλλά είπε κάτι δεν το γουστάρω. Ναι, το γουστάρεις. Δεν ξέρω, γι' αυτό το λέω. Ναι. Και άκουγα και τον Βαραγιάννη που έχει φτιάξει εδώ σενάριο. Σε ό,τι θες, λέω. Άρα ο Βαραγιάννη είναι Αργιανός, θα φτιάξει σενάριο. Ναι. Εσείς είστε παοξίδες. Φτιάχνουμε εμείς τα δικά του σενάρια. Ο Μαρινάκης Ολυμπιακός φτιάχνει και αυτό τα δικά του σενάρια. Καθένα τη δουλειά του κάνει. Δεν υπάρχουν σκηνοθέτες πια στον ελληνικό κινηματογράφο. Μεταφερθήκαμε όλοι και πάμε σε ένα άλλο. Και τώρα επειδή είδα το πρωτοσέλιδο, νομίζω ότι έχει δίκιο, ρε φίλε. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Έπρεπε να βάλει του μέτρου σπορ. Τι έκανε. Πρέπει ο Πάοκ να πάρει αριστερά και ο Άρης δεξιά. Πρέπει να πάει. Για να ταιριάζουν κιόλας. Ο Πάοκ αριστερά και ο Άρης δεξιά. Ναι, είναι δεξιά ο Πάοκ και αριστερά ο Άρης. Ναι. Έτσι είναι ο Πάοκ, εσύ δεν λες ότι είναι. Είστε κομμουνισταράδες. Εμείς. Πασοκορουφιάδες. Όχι, όχι, όχι. Ένα άλλοι δεξιόμουτρα. Και οι άλλοι δεν είναι. Μας βάλει ανάποδα. Κουτικόβατσες και τέτοια. Πάντως τη χωρίζει την εφημερίδα στα δύο. Άρης Πάοκ ετοιμαζόμαστε για το τέρμι γιατί δεν έχουμε. Ωραίο κόλπο. Σ' άρεσε. Βέβαια. Αύριο το βάλει ανάποδο. Δεν έχει άλλες εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να το μοιράσει εδώ το αφεντικό βέβαια. Μία είναι. Και δυστυχώς δεν έχει άλλες ομάδες. Δεν έχει άλλη. Δεν έχει άλλες ομάδες. Δεν έχει άλλες ομάδες. Δεν έχει. Ο Απόλλωνας Πόντου είναι στα δικά του. Ωραία. Ο Ηρακλής απάνω να παίξει γάμα τοπικό, λέει τώρα. Γιατί θέλουν να κρατάνε τον Καφτατζόγλιο σε γρήγορση. Με τον εθνικό καμάρα, θα ρίξει τον εθνικό καμάρα. Στον Καφτατζόγλιο. Εντάξει, να το συντηρούν, να είναι εκεί. Πάει ο Ηρακλής. Τι πάει, γάμα τοπικό θα ψάχνει τον χρόνο να βρει. Πάει τελείως. Τι πάει τελείως. Δεν προλαβαίνει τελείως. Έγινε εθνικός, λες δηλαδή. Πάει το αυτοί που ήταν ο παδί του Ηρακλή, τι θα κάνουν ένα χρόνο. Θα περιμένουν. Θα πέρα να δουν άλλες ομάδες, άλλες έγινε Ξάνθη. Ξέρεις τι γίνεται. Τι? Δεν είναι ο παδί του Ηρακλή 30, 40, 45, αυτοί θα κάνουν. Αυτοί ήταν Ηρακλή τελείως. Είναι τα παιδάκια. Πάνε σχολείο. Να, εσύ πλέον μεγάλο Ευγενούλα. Ευγενούλα μας έγινε εντάξει κορίτσαρος. Πάνε στο δημοτικό, στον νηπιαγωγείο, να δεις τι γίνεται. Εκεί που τα παιδάκια κοροδεύονται. Πέθανε ο Ηρακλής, πάθανε ο Ηρακλής. Εκεί λοιπόν δεν βγαίνουν παιδάκια Ηρακλιδάκια. Δεν σταμάτησαν. Ναι. Γιατί σου λέει τι, εγώ δεν έχω ομάδα. Τι να είμαι Ηρακλής, σου πει ο άλλος. Αργενοί βγαίνουν στη. Βγαίνουνε. Περίμενε, εδώ ναι. Ναι. Και μεγάλο πυρήνα ο Άρης εδώ. Πού? Στη Θεσσαλονίκη. Πώς δεν έχει, μεγάλο πυρήνα. Τα πάμε. Θα γίνει την καμπινά μεριά είναι κυτρινόμαυρα. Βέβαια. Ωραία. Το θέμα είναι στην επαρχία τι βγάζετε γενικά όλοι. Στην επαρχία γίνονται ασπρόμαυρα τα παιδάκια κυρίως, 90%, ναι. Γιατί είναι αυτό που προβάλλεται. Χθες το μάτς που είδανε. Χθες όμως. Χθες τι γίνανε, ασπρόμαυρα γίνανε τα παοξάκια, ας πούμε. Όχι, τα παοξάκια είναι τα παοξάκια. Κοίταξε, τα παοξάκια έχουν ενωπεί ακόμα στη μνήμη του στην εικόνα του Νταμπλ. Αίτητος, εγώ δεν το έχει κάνει κανένας. Αυτό είναι μεγάλο επιχείρημα για ένα εξάχρονο παιδάκι. Πήρε εσύ αίτητος πρωτάθλημα, σου λέει. Όχι, κάποτε τα παοξάκια γίνονταν παοξάκια από το λαό του Πάο. Σωστά. Τώρα γίνονται από τον πρόεδρο. Και από την ομάδα. Ναι, που παίρνει τίτλους. Έχει πάρει 4 τρόπες σε 3 χρόνια. Σωστά. Πάμε είναι στα σημαντικό. Θέματα. Πάμε στα θέματα. Πριν πάμε στα θέματα, επειδή έχουμε εβδομάδα πάω κάρι. Μια ανάσα έμεινε. Αύριο Παρασκευή. Γεια σας. Παρασκευούλα, δίνουμε 6 εισιτήρια. Για να γεμίσει τούμπα θέλει να δώσει το Μετρόπολης 6 εισιτήρια. Όχι, ρε, απλά υπάρχει συνεργασία ΠΑΟΚ Μετρόπολης, ΠΑΟΚ ραδιόφωνα, τα άλλα τέλος πάντων. Καλώς ο ΠΑΟΚ.
στις δημόσιες σχέσεις. Βέβαια, πρέπει να είναι καλός. Είδες ότι σε λόγο ο Δούκας είναι πολύ καλός. Ο Δούκας είναι πολύ εύστροφος. Θα έχουμε πει, θα πάμε και εκεί σε λίγο για το παραλίμνο. Άμα έκανε τον Κυριάκο, Κυριάκο. Λες, μόλις, έλα, μην τον μόλις έβγαινε, εσύ. Μόλις έβγαινε ο Κυριάκος. Είδα χαμηλό τόνο, αλλά την απάντηση την έριχνε πάνω με κομψό τρόπο. Και ο Δούκας χθες, μια που τώρα το ξεκίνησε με τον Δούκα. Με το γάντι του ξεσκονίζει. Με το γάντι του κάνει ρόμπα. Γιατί ρόμπα του κάνει. Δεν πρέπει να πάρει κάποιο το γραφείο τύπου στα χέρια του και να μην βγαίνει ο Γιωργάκης να κάνει μεταγραφές. Να κάνει τις ό,τι μεταγραφές έκανε ο Γιωργάκης, διέλυσε ο ΠΑΟΚ. Και ας είπαμε, έκανε Καντουρί. Τι έκανε και πήγε καλά ο ΠΑΟΚ. Κατσερίδη. Κατσερίδη, Καντουρί, άλλο. Λες, εντάξει, λέει ονόματα πρωί-πρωί. Δεν. Άκου να σου πω όμως. Άνθρωπος που αγαπάει υπερβολικά τον ΠΑΟΚ, δεν γίνεται εμείς να τον κακίζουμε. Θα τον κάνουμε κριτική, αλλά ο άνθρωπος είχε να πνέει για τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Εσείς πάτε, γλύψτε το, φτιάξτε τον άνθρωπο. Το ξεπατώνουμε εδώ πέρα. Εδώ, εγώ. Ο πρώτος με λες. Πέστε μου ένα μπέκτη που έβαλε ο Γιώργος. Δεν ξεπονήσαμε για τον Λουτσέσκου. Ο Γιώργος. Εδώ δεν ήμασταν εμείς οι μόνοι. Η αιτία που έβγαλε ο Λουτσέσκου, ποιος είναι. Ο Γιώργης, δεν τα είπαμε. Εδώ. Τα μεγαλύτερα παλτά στον Πάο, ποιος τα έφερε. Ήθελε να τα φέρει. Ναι, σου λέω τώρα την πρόθεση. Δηλαδή είσαι στη στάση, έρχεται ένας με 180, σε παίρνει τη ζωή. Ήθελε ο άλλος, ξέρω να σε φάει. Ναι, αλλά ο άλλος ήταν σουρωμένος, έπινε, έτρεχε. Ενώ ο άλλος νορμάλ είναι. Ναι, αυτό λέω. Δεν είναι σε εμπειρία. Ο άλλος είναι παθιασμένο με την ομάδα. Τι να κάνω. Λοιπόν, χαϊδέψτε τους. Λοιπόν, κλήρωση. Κλήρωση. Σήμερα θα γίνει στις 9.30. Πού, εδώ. Εδώ. Αλλά στον φίλο μας τον Σαρό, τον Μάικ. Το βράδυ είναι. Το βράδυ, ναι. Λοιπόν, πάω Χάρης. 9.30 ώρα λοιπόν η κλήρωση. ΑΜΗ3. Κενό, ΠΑΟΚ, κενό ονοματεπώνυμο. Ναι, αποστολή 54-344. Ο κόσμος δεν θα βρει εισιτήρια. 6 δίνουμε. Τι να κάνω εγώ δηλαδή τώρα. Ναι, βγαίνουν τα εισιτήρια τώρα 9 η ώρα θα βγουν από το ίντερνετ. Γιάχμα θα γίνουν. Δεν ξέρω, πάμε στα άλλα. Γιάχμα θα γίνουν. Πάμε στα άλλα. Λοιπόν, πάμε στα άλλα γιατί χθες είχαμε τον Ολυμπιακό να με δικαιώνει και να σε δικαιώνει και εσύ δεν με είδα να είσαι αντίθετος. Ασοχή. Ασοχή είπαμε. Δεν χάνει ο Ολυμπιακός. Έχει καλό momentum. Είναι ομάδα στρωμένη. Έχει ισορροπία. Έχει φορμαρισμένους παίχτες, έχει ψυχολογία. Πλάγια μπακ δεν έχει. Εντάξει, οκ. Μπακ δεν έχει. Μπακ δεν έχει. Εντάξει, δεν έχει, αλλά έχει όλα τα υπόλοιπα. Ναι, όλα τα γκολ που είδα εγώ στη Μιότητα, γιατί δεν το είδα το μάτς. Ναι, εγώ το είδα. Είδα όλα τα γύρω-γύρω μετά. Α, γύρω-γύρω όλοι έβλεπες. Ναι. Έβλεπα, μ' άρεσε, κάθισα, ξέρεις τι. Μεγάλη ιστορία. Να παίξει ένα-δύο στοιχηματάκια, μικρά. Και να κάτσει απολαμβάνει τον παιχνίδι. Να πατήσει τότε, να του πει θέλω στο γυριστήρι. Το έμαθε στο γυριστήρι. Μέχρι πριν κανένα χρόνο έλεγε τι είναι αυτό το στο γυριστήρι. Α, άρεσε το γυριστήρι. Για λέει ένα μάτσο, σου βγαίνει μάπα το μάτσο και λε αμάν τι είδα. Γυριστήρι. Κοίταξε, έχει γυριστήρι και έχει και ένα το καλό το μάτσο παρακολουθεί. Εγώ α πούμε έτσι το βλέπω πάντα. Χθε είχα το Real Paris, το Paris Real, το τρίμπαλο τη. Το μάτσο το καλό ήταν το άλλο, το 2-2. Ποιο? Το Σάρι με τον Σιμεώνε. Εκείνο άνοιξε μετά το 65. Ναι. Μέχρι το 65 να γίνει το 0-1 δεν είναι. Εκείνο ήταν το ωραίο μάτς. Σάρες εκείνο, ο Σάρι πήγε. Ματσάρα έπεσαν. Ο Σάρι έπρεπε να βάλει. Έπεσαν. Έπρεπε να βάλει τρίτο center back μετά το 0-2. Το Σάρι αφού είχε τσιγάρο στο στόμα για να νιώθει ότι. Τον είδες πως ήταν. Έχει κάτι σαν υποκατάστατο. Ο Σάρι πάτρε. Για να νιώθει ότι καπνίζει. Με τσιγάρο μέσα. Με πουρα βάνα μέσα. Τι να πω, ρε. Σάντου με πουρα βάνα και να καπνίζει να γίνει χαμό. Με καρκίνο σκέτο. Τι να κάνω αυτό. 60 χρόνια δεν τον έβγαλε. Εντάξει, δεν το έκανε αυτό που λέει. Γερός άνθρωπος, ναι. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Βέβαια, από τον Ολυμπιακό έχουμε να σχολιάσουμε και εξωαγωνιστικά. Γιατί μετά το τέλος του αγώνα είχαμε το παραλήρημα του Προέδρου. Τι είπε ο Πρωτόταλος. Παραλήρημα. Τι είπε ο Πρωτόταλος. Καλμένος από τα καμίνια, λες, και είναι αντιθύρα 7, το πρωτάθλημα των Πρεσπών και επιτέλους επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Πολιτικό λόγο έβγαλε, ρε. Δεν έβγαλε ούτε καν πολιτικό λόγο. Έβγαλε. Ούτε καν πολιτικό λόγο. Δίνω μια συμβουλή μαζί με τον Καράπαπα. Ναι, να χάσουν κιλά αυτοί. Να πάει χάσουν κιλά γιατί θα ψοφήσουν πριν την ώρα του. Τον πέρασε ο Καράπαπα. Έχει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Το 68, ένα το 71, ο άλλο γεννημένη. Ναι, τον πέρασε ο Καράπαπα. Ναι. Η περιφέρεια του Καράπαπα έχει φτάσει, δεν ξέρω πού έχει φτάσει. Έχουν ζάχαρα, αρτηριακές πιέσεις. Ο Μαρινάκης σαν να το συμμαζεύει λίγο. Πρέπει οι Ολυμπιακοί, οι οποίοι τον αγαπάνε, να του πω και ο πρόεδρε κάτι τέτοιο. Καλά κάνει τον αγαπάνε, πρόεδρο είναι, εντάξει. Γιατί άμα α πούμε έχει την υπέρταση και τα λοιπά, μπορεί να έχει λεφτά. Άμα αρτήσει καμιά τούμπα και έχει κάνει 3-0 στο Κοσάλτο πάλι, έτσι γιατί κλειγόσουν πάλι. Χθε πήρε την τότε ένα 2-2 και με τον Πάοκ ασχολούνται πάλι. Μεγάλη επιτυχία. Καλό ο Πάοκ. Βέβαια, μεγάλο ο Πάοκ. Φέρνει γη με την τότε και ασχολείται με τον Πάοκ. Το κακό είναι ότι έχουμε δύο μεγάλε ομάδε στην Ελλάδα. Ναι, δεν έχουμε παραδείγματα. Δεν έχουμε, όχι. Δεν έχουμε ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι κάτι. Τι είναι η ΑΕΚ. Που πλησιάζει τι δύο μεγάλε. Άντε με την Πεάτα Σιμακοπούλου την ΑΕΚ. Εξτραλαθεί γιατί ο Μελισανίδη είπε και εξήπε. Πήρε τον προπονητή εκεί, τον υπηρεσιακό του κατσέ.
να πούμε τον. Α, στην ΑΕΚ. Εύκολο θύμα θα είναι. Έλα, βρε με την ΑΕΚ τώρα. Με την ΑΕΚ. Χτίζει γήπεδο η ΑΕΚ. Χτίζει, προσπαθεί να το τελειώσει. Έχει το μυαλό τη καλού, ρε παιδί. Είναι ξεστή. Είναι σαν να έχει ένα γάμο η ΑΕΚ, αλλά έχει και μια γκομενίτσα που τον. Την τρέλαινε το μυαλό. Έχει το μυαλό τη και στο άλλο, ρε παιδί. Δύο ομάδε δίπολο είναι, βρε. Βορανότο είναι. Δυστυχώ πλέον είναι έτσι. Γιατί φαντάζομαι ήταν ο Παναϊκό, ο Μπαμπάτσικο με Βαρδινογιάννη να γίνεται χαμό. Να είναι η ΑΕΚ δυνατή όπω ήταν. Εσένα σε βολεύει αυτό. Καλά, εμένα με βολεύει, αλλά το προϊόν δεν το βολεύει. Δεν σε νοιάζει το προϊόν, σε νοιάζει η καμπούρα σου. Όχι, εμένα με νοιάζει και το προϊόν. Γιατί το προϊόν είναι η δουλειά μας. Γιατί δεν. Πρώτη θα είναι το ποδόσφαιρο και μετά είναι οι ομάδες. Παίξε θέατρο, κάνει κουκλοθέατρο. Α, παίξω θέατρο. Παίξε τον Παραμπαμητού, έχει χιλιάδε πράγματα να κάνει. Πρέπει να εξαρτηθεί η δουλειά δικιά σου και δικιά μου. Από άλλο Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ είναι μεγάλη ή μικρή. Όχι. Άντρεφε για ποδόσφαιρο. Από το άθλημα το ποδόσφαιρο. Γιατί στο εξωτερικό Κωνσταντίνε μου το ποδόσφαιρο πουλάνε. Και μετά πουλάνε τι ομάδες. Το προϊόν του το προσέχουν σαν κόρο οφθαλμού. Το έχουν βάλει σε μια γυαλά και δεν το πλησιάζει κανένα. Και εμεί εδώ το κοπανάμε κάθε μέρα. Σκάι και τα άλλα κανάλια που πουλάνε το προϊόν το πολιτικό που είναι άδειο δεν βγάζουν πρωτιέ. Τα λες αυτά τα πράγματα. Εντάξει, τότε μην Ελλάδα. Εγώ. Μην Ελλάδα. Ναι. Έτσι, μην Ελλάδα. Ναι, εδώ, ναι, ναι. Και κάτσε και κλαίει και μύρλες. Γιατί όλη μέρα. Όλη μέρα, μύρλα. Μύρλα, δεν πρέπει να εξαρτηθώ εγώ ναι. Η δουλειά μου αν πάει ο ΠΑΟΚ ή όχι καλά. Δεν είναι σωστό. Άλλο σου λέω. Δεν είναι σωστό, α πούμε. Άλλο σου λέω εγώ. Κομμάτι, ή αν πάει καλά το προϊόν. Άλλο σου λέω εγώ. Εγώ δεν σου λέω για τον ΠΑΟΚ το Ολυμπιακό αν πάει καλά. Εγώ λέω αν το ποδόσφαιρο βγάζει υγεία. Αυτό το πράγμα που έχουμε εμεί δεν βγάζει. Ωραία, τι με νοιάζει εμένα. Ναι, αλλά άμα δεν βγάζει μία-δύο-τρία χρόνια από τα το κλείσουμε κιόλα και τελείω. Έχει άλλα προϊόντα, ρε. Καλά, εσύ μπορεί να κάνει και θέατρο μετά, μπορεί να κάνει και τέτοιο. Έχει άλλα προϊόντα, μωρέ. Αν δει στην Ισπανία, ναι. Στην Αγγλία, στην ναι. Γερμανία, αυτά ναι. Που ζηλεύουμε, το ναι. Προϊόν του προστατεύουν. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, 2-2 Ολυμπιακό θα πάμε στο αγωνιστικό και μετά στα υπόλοιπα. Ναι, να πάμε στο αγωνιστικό. Μου άρεσε ο Ολυμπιακό. Εγώ πάρε. Δεν τον είδα. Δεν τον είδε, αλλά είναι πολύ καλό. Εκείνη την ώρα δουλειέ. Εντάξει, δεκτό. Δουλειέ, τι δουλειέ. Επαγγελματική φύσεω. Δουλειέ. Κατάλαβα, άσε, δεν μπορώ να το προχωρήσω. 10 η ώρα. 10, κάνα τέτοια ώρα έχει δουλειές. 10 η ώρα. 7.30-8, ό,τι μπορεί. Χορηγεί δουλειές για το τέλος. Λέω άλλο, λοιπόν. Θέλω να βάλω μια κάρτα ναι. Έξτρα. Ναι, ναι. Ότι ξέρω εγώ στο τηλεοπτικό. Ο άλλο λέει: θέλω να φέρω τα καφάσια με τα φρούτα. Θέλω νέο γύρισμα. Εντάξει, ναι, αυτά είναι. Έχει πήρα, θέματα. Πήρα. Δεν είναι δηλαδή μπήκε στούντιο, βγήκε. Έχει δίκιο. Χαμό. Λοιπόν, Ολυμπιακό είναι πολύ καλό. Εγώ πέθανα στο γυριστήρι, μ' άρεσε. Το είπαμε το γυριστήρι. Ναι. Πάμε στο Ολυμπιακό. Ολυμπιακό, τι ήταν λοιπόν, Ολυμπιακό. Πολύ καλή ομάδα. Ναι. Για άλλη μια φορά. Ναι. Τι αδυναμία έχει, άσε το καλό. Το κακό ποιο είναι. Το κακό είναι τα μπακ του, τα έχουμε πει. Πλάγια μπακ δεν είναι. Μπακ του είναι πρόβλημα. Αλλά ο άξονα του πλέον και μέσα με εδώ. Και με τον Γκερέρο που παραδόξως είναι πολύ καλός και αυτός φέτος. Ο Γκερέρο είναι χαφάρα. Ο Σέντερφο. Για τον Φόρμερ. Ο Γκιγέρμε. Ναι. Ο Γκιγέρμε πήρε κάρτα στο 5, στο 7 ναι. Πότε πήρε. Αλλά πάλι ήταν σκύλος. Τον άφησε μέσα, ε. Τον άφησε μέσα και ήταν και καλός κιόλας. Ρίσκο μεγάλο είναι. Λοιπόν, βρέθηκε. Με την τότε να με 5 λεπτά ναι, κάρτα και να τον αφήσει μέσα και να μην το. Ναι. 0-2 τότε στο 25, πόσο το έκανε κάπου εκεί στο 27. Αλλά αντίδρασε ο Ολυμπιακός, βάζει το κολλάκι ο Ποντένσε, το ένα το κοντό που πάει σούπερ, πάει και το άλλο το κοντό σούπερ. Να τα λέμε αυτά γιατί με έχουν διασύρει. Αυτό το 2-2 δηλώνει και γιατί ο Ποκετίνο στο κομμάτι άμυνας δεν δουλεύει τόσο πολύ καλά. Δηλαδή άμα βάζεις 2-0 και στο Καραχιάκη το γυρίζει 2-2 και μετά. Μπορεί να σου κάνει και 3-2. Είναι θέμα για την Τότεναμ στο αγγλικό πρωτάθλημα. 100%. Στο αγγλικό πρωτάθλημα. Όσοι είναι Τότεναμ, θα πρέπει να προβληματιστούν γιατί μετά το 0-2, μια ομάδα μεσαίου βεληνικού όπως είναι ο Ολυμπιακός, μικρού βεληνικού, βεληνικού, ναι. Στο κάνει 2-2 εύκολα. Ναι, συνέδρα τη βέβαια ο Ολυμπιακό είναι μια χαρά συνέδρα του. Έτσι παίζει μια χαρά. Λέω για τον Ολυμπιακό τη Ευρώπη ότι είναι μια ομάδα μικρού. Η Τότεναμ είχε 7-8 χρόνια να τα μικρού βεληνικού. Είναι. Πολύ μικρού. Η Τότεναμ είχε καμιά 7-8 χρόνια από 0-2 να τη γίνει 2-2. Ο Ολυμπιακό βόλου τη Ευρώπη είναι ο Ολυμπιακό. Καλά, ναι, εντάξει. Στο Champions League. Η νίκη βόλου τη Ευρώπη είναι. Εντάξει, ναι, όλε οι ελληνικέ ομάδε. Δηλαδή, άμα είμαι Τότεναμ, εγώ προβληματίζομαι να πούμε, κατάλαβε. Ναι, ναι. 2-2 μου το κάνει 2-2. Πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια που δεν κερδίζουν και οι δύο φιναλίστ του Champions League. Και η Tottenham δεν κέρδισε και η Liverpool χθες έχασε στο Σαν Πάολο. Ναι. Έτσι, είχαμε και αυτό το σκηνικό. Ναι, ναι, ναι. Και τελειώνει το μάτς λοιπόν, και εκεί που λες ότι οκ, okay, αποθέως γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλός. Και που τότε και μιλάει για το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Και μιλάει για τον Πάοκ. Ουσιαστικά για τον Πάοκ μιλάει. Θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Το πιάνει ένα παραλήρημα, ρε παιδί μου. Τον πείραξε το περσινό. Θα τον πειράξουν κι άλλα όμως. Για το περσινό και το προπέρσινο, δύο χρόνια άντιτλος είναι. Δεν ξέρω από εδώ και πέρα, τον πείραξε. Είχε βγει, θα παίρνω για 20 χρόνια πρωτάθλημα. Ναι, σταμάτησε στα 7. Τι παραπολιτικό είχαμε εκεί, τι ωραίο είχαμε εκεί. Απάντηση από τον ΠΑΟΚ είχαμε. Ναι. Ότι είναι σε παραλήρημα ο κύριος Μαρινάκης και θα πρέπει να συνοηθεί καλύτερα με τον προπονητή. Γιατί μία μέρα πριν ο προπονητής του μίλησε στην Πορτογαλία.
Και λέει: δεν πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια, λέει στον ΠΑΟΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Και, και κάτι άλλο, να συμπληρώσω εγώ. Ναι, συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνο μου, βέβαια. Και από τη μια λέτε: μας ενδιαφέρει μόνο το πρωτάθλημα. Ναι. Και από την άλλη σκίσεστε στο Champions League. Ναι. Αν κάνετε κανένα χ αύριο με το Παναθηναϊκό. Χοχοχο. Μετά την κούραση που τραβήσατε στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι. Μην αρχίσετε και να, και αυτό ήταν λίγο καλύτερο ο Παναθηναϊκό. Εκτό αν ο φίλο Αλαφούζο. Ναι, αρχίζει και ρίχνει τα πόδια να πούμε. Δεν θα έχει και του οργανωμένου εκεί γιατί κάνουν αποχή. Ναι. Δεν θα πάνε στο γήπεδο. Θα πάνε στο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ ναι. Θα πάνε στο χάτμπολ, θα πάνε στο βόλα, αλλά στην μπάλα δεν πάνε. Εντάξει. Τι εντάξει. Ποιοι οργανωμένοι. Ξέπεσε ο Παναθηναϊκός. Αυτοί που είναι φίλοι με τον Αλαφούζο. Γιατί έχει. Εγώ έμαθα. Όχι, εχθροί του Αλαφούζου δεν θα πάνε. Ναι. Θα κάνουν αποχή, θα φωνάξουν και θα πάνε να δουν το μπάσκετ. Δεν μπορεί να του πληρώσει όλου. Σωστά, ναι. Τι πράγμα είσαι. Πάντω. Πάντως ο Παναθηναϊκός, ναι. ο τωρινός των εποχών, ναι. μου θυμίζει ΠΑΟΚ εποχές Ούμενου, ναι. Βουλινού, ναι. Αποχές. Ναι, ναι. Μιλάμε τώρα κατάντια, έτσι. Ναι. Τι άλλο είχε αυτό το μας. Τι άλλο είχε αυτό το μας. Τι κι άλλο να είχε. Τον Καρυπίδη στην Κερκίδα. Φαγώθηκες ρε μπαγάς. Δηλαδή από εδώ από εκεί θες να με ξεζουμίσεις. Φωνάζουνε. Να το πω, να το... Τι είναι αυτός εδώ ρε. Ναι, είχε τον Καρυπίδη. Τι έκανα, αφού έχει πει, είναι Ολυμπιακός. Ειλικρινέστατο. Εμένα μου αρέσουν οι ντόμπροι. Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού. Ναι. Η ομάδα που έχω σαν πρόεδρος ναι. δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ποτέ. Οπότε δεν είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και οι οπαδοί μου δεν τους πειράζει. Α, ναι, αλλά. Κάτσε, κάτσε, ας τα πω όλα. Για, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Είμαι οπαδός. Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού. Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού. Είσαι. Έχω πάρει τον Άρη. Ναι. Μάλιστα. Το λέω φορά παρτίδα. Ναι. Είμαι άντρας. Είσαι. Τρίχες. Γιατί δεν είσαι. Όχι, είσαι. Άνι... Σαν ατομικά είσαι. Τρίχες. Ε, τι θα κρύβεσαι. Θα και θα πας με κουκούλα σου Καραϊσκάκης. Θα σου πω, θα ναι. σου πω γιατί τρίχες. Ναι. Η ομάδα που έχω πάρει ναι. είναι μια μεσαία ομάδα του ελληνικού πρωταθλητισμού. Δεν την είναι μεσαία. Την έκανα εγώ μεσαία. Ήταν ανύπαρκτη. Όχι, ήταν ανύπαρκτη και εγώ την έκανα να πρωταγωνιστή. Τι πρωταγωνιστή. Δεν βγήκε Ευρώπη ο Άρης. Γιατί πρωταγωνιστή. Κάτσε να είμαστε ακριβολόγοι. Ο πέμπτος του. Ευρώπη δεν βγήκε. Ναι, είναι ναι. μια μεσαία την ομάδα. Την έκανα να είναι στις ομάδες που διακρίνονται. Μα, είναι μια μεσαία ομάδα. Άντε, η ομάδα μου. Να πει μεσαία λοιπόν, η ομάδα μου. Μεσαία. Η ομάδα μου. Ναι. Δεν είναι ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό. Ε, δεν είναι. Ωραία. Γιατί για τον Σιδηρόπουλο δεν έβγαλε πέρσι ανακοινώσει που τον έσαξε μέσα έξω. Φέτος πριν γίνει το μάτς βγάζει. Οι οπαδοί μου, οι φίλοι μου, οι φίλοι της ομάδας μου δεν θεωρούν τον Ολυμπιακό εχθρό. Γιατί το θεωρούν φίλο επειδή είναι αντίπαλο με τον ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ δηλαδή να μην πάω στο Καραϊσκάκι. Θα με κάνει ντά κανένας. Όχι. Είμαι άντρας και είμαι αυτό και τα λοιπά. Όχι, δεν σε κάνει. Απλά πέρα. Εγώ. Ίσα ίσα υπάρχει μια. Απλά εγώ όσοι ΠΑΟΞίδες λένε με. ΑΕΚΤΖΙ πρόεδρο το βγάλαν στην Ευρωβουλή. ΑΕΚΤΖΙ. Ποιον. Το Θοδωρή. Ο Θοδωρός. Ναι. Έλα, τον άλλο τον Βρίζα που θέλανε να το μαζέψουνε. Και αυτό ο παδό του Ολυμπιακού. Ο Γούμενο ήταν Ηρακλειδέα. Ο Σαβίδη όταν πήρε ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα 16 χρόνια. Όταν ήταν το 59 γεννημένο. ΠΑΟΚ ήταν αυτός. Δεν νομίζω να ήταν ΠΑΟΚ. Ο Βουλινός μόνο ήταν τι, Μακεδονικός ο Βουλινός. Ο Βουλινός από πού ήταν η ΠΑΟΚ. Ε, τι, Μακεδονικός. Μακεδονικός ήταν. Άρα ο μόνος που μπορώ να πω ότι είναι ΠΑΟΚ είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Ποιος από δεν πού ήταν, ήταν πριν Ροστόφ, έγινε ΠΑΟΚ. Για ρώτα τον, το, όταν βγήκε το Πασόκ και ήταν 23 χρονών ο Σαββίδης. Ποιος, ο Ιβάν ή ο ναι, άλλος. Ο Ιβάν. Ναι. Αν ήξερε τον Κούδα. Θα το ρωτήσουμε. Το ρωτήσουμε, ρε φίλε, αλλά κάτσε τώρα. Το ρωτήσω. Πάντως, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι το άλλο. Το βλέπετε και τρέμετε. Κάτσε πού λίγο, το κάτσε. Γιατί. Α, μετά. Θέλω να σε ρωτήσω. Σαμάτα λίγο. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω μετά κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Τι θα γινόταν, θα το πω τώρα. Αν. Εάν πρόεδρος του ΠΑΟΚ πήγαινε στο Καραϊσκάκης να δει μάτς Champions League. Έτσι. Πηγαίνανε και κάνατε τα 0-2 στο 20 λεπτό. Ποιοι πηγαίνανε. Πηγαίνανε στα κρυφά. Ποιο, εγώ δεν θυμάμαι. Πηγαίνανε στα κρυφά. Όταν ανοίγατε τις τούρτες με τον Ολυμπιακό. Τούρτα, τούρτα. Το διαμαντάκι, το προποτζίδικο καλά ήταν. Έχω τη λύση για όλους εσάς που δεν σταματάτε το σκρολάρισμα στο Instagram. Wind One, φίλες και φίλοι, το συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής. Σταθερής, ίντερνετ και τηλεόρασης Wind με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Με πραγματικά περιόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ και ξεχνιάσατε, και αν χρειάζεσαι μόνο για συγκεκριμένες μέρες, το Wind One έχει και απεριόριστα πακέτα data για μία εβδομάδα, ακόμα και για μία. Λίγια λέμε ότι εκεί συμβαίνουν ωραία πραγματάκια. Πας με τα πόδια και φεύγεις με ρόδες. Στους τελευταίους μήνες δίνουν αυτοκίνητα με τη σέσουλα. Απλά μπαίνετε στο καζίνο, παίρνετε ένα απόκομα, ένα λαχνό. Όταν έρθει η μέρα, η ώρα της κλήρωσης, πηγαίνετε με το λαχνό να δείτε αν μπορείτε να διεκδικήσετε ένα Renault Twingo ή μέτρητα έως και 5.000 ευρώ. Οι κληρώσεις λέγονται Car or Cash και παίζουν κάθε Παρασκευή Σάββατο στη 1.30 τα μεσάνυχτα και την Κυριακή στις 12.30. Νικολίου Γιαννούλη, θα υποφέρει με ποντέν σε Βαλμπουενά. Ενώ η δική σου εσύ, ποιο εσύ, Νικόλα. Όχι, δεν είσαι ο Νικόλα, ο Δημήτρη. Ο Τσιμίκα με τον Ομάρ δεν θα υποφέρουν, έτσι.
Δεν θα υποφεράσει που τότε επιστρέφει και ο Βιερίνια που παίζουμε μαζί. Έτσι να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Θα πείτε τίποτα για την παρουσία του Καρυπίδη, λέει, στο Καραϊσκάκης. Αν γινόταν με τον Μπάουκ, θα ούλιαζε ο Βαλακρός. Πώς δεν είπαμε, έτσι. Πάλι τα ίδια. Ναι. Ο Καρυπίδης είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, πήρε μια ομάδα, τον Άρη, η οποία ομάδα αυτή δεν κάνει πρωταθλητισμό. Άρα δεν είναι αντίπαλος με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό. Άρα δεν υπάρχει. Οι φίλαθλοι της ομάδος του Άρη και οι οπαδοί συμπαθούν τον Ολυμπιακό. Γιατί παλεύει με τον Πάκο το πρωτάθλημα. Ωραία. Ναι, και σου λέει, μα από το να μαζαλίζουν οι δικοί μας εδώ, ας το παίρνει ο άλλος, δεν μας πειράζει. Ούτε ο ΠΑΟΚ πολλά χρόνια ήταν αντίπαλος με τον Ολυμπιακό στο θέμα να πάρω πρωτάθλημα. Ο μόνιμος τέταρτος του πρωταθλήματος, ναι, με τα μίντια τα οποία τον προμοτάρισαν ότι ντε και καλά χάνει το πρωτάθλημα, δημιούργησε ένα μύθο του ΠΑΟΚ που του κλέβουν τα πρωταθλήματα. Ναι. Αυτό εδώ ήταν ένας μύθος, μια ψευτιά. Ναι. Από τα 100 χρόνια ιστορίας του ΠΑΟΚ, τα 10 έκανε πρωταθλητισμό. Και εκεί, ας πούμε, ένα 10% τώρα με το Σαββίδι ο ΠΑΟΚ μεγάλο. Τελείωσε. Και δεν λέγεται να σου πει και λέει Κωνσταντίνε, δεν τα ξέρει καλά με τον Σαββίδι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λοιπόν, θα μας πούν οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ πότε είχε τον τελευταίο ΠΑΟΚΤΣΥ πρόεδρο. Τώρα, τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ιβάν Σαββίδης 20 χρονών δεν ξέρει τον Κούδα. Όχι, όχι, εδώ έρχονται μηνύματα από τον Γλυκής, δεν τα ξέρει καλά ο Κωνσταντίνος Πέσονα. Οι αδερφοί του είναι, τα αδέρφια του μένουν μόνιμα στον Γλυκής και είναι φανατικά ΠΑΟΚΣΑΚΙΑ και ο ίδιος ΠΑΟΚ είναι. Ο Σαββίδης 20 χρονών δεν ήξερε τον Κούδα. Εντάξει, να κάνουμε ρε, τώρα τι ομάδα είναι, δεν ήξερε τον Κούδα. Τώρα, πριν τον κύριο Σαββίδη. Ναι. Ποιο παοξή πρόεδρο. Δεν ήταν ο άλλο ο Σαββίδη, δεν ήταν. Ποιο άλλο ο Σαββίδη. Ο παλιά, δεν είχα ένα. Ο Φουτέμπορας. Ναι. Ήτανε. Ο Παντελάκης δεν ήταν. Ο Παντελάκης. Ναι. Ήταν. Γιατί ορίστε. Τον βρίζατε. Το βρίζαμε. Ο Βουλινός δεν ήταν. Ο Βουλινός. Ναι. Πότε έβγαινε ο Βουλινός από τον ΠΑΟ. Ο Κλαδάς ξέρει. Ναι. Ο Κλαδάς, ξέρει ποτέ έφυγε. Ναι. Ποιον είχατε, ο τελευταίος πρόεδρος που ήταν παοξής, αυτό να μας πεις. Σε είπα ποιος, να ορίστε. Ο Βουλινός ήταν. Ο Βουλινός, δεν ξέρω. Μετά την ο Πατατούδης δεν ήταν. Ο Πατατούδης ήταν Ολυμπιακός. Ο Γούμενος Ηρακλής. Ο Ηρακλής. Ζαγοράκης ήταν ΑΕΚ. Ζαγοράκης ήταν Ολυμπιακός. Ευρίζεστε τι πρόεδρος ή Ολυμπιακός δεν έκανε. Ήταν μάλλον με τον Ζαγοράκη. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε τεχνικό διευθυντή. Λοιπόν, για το παραλήρημα λέει του. Πώς το λέει, Βρουντόσαυρο, πώς το λέει. Βρουτόταυρο λέει. Γιατί πανηγύριζε χθες, λέει, και έριχνε, λέει, βέλη στον ΠΑΟΚ, λέει, ο Μπαρινάκης. Γιατί προφανώς τον έχει πειράξει. Είναι φιάλτης, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ. Το τελευταίο πρωτάθλημα. Όπως λέει ο Δούκας. Είναι ο φιάλτης, σας λένε, ο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Δύο χρόνια ήταν ο εφιάλτης. Και θα είναι. Και θα είναι. Μην αγχώνεσαι. Δεν το ξέρω. Α, δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Θα μας πείτε, λέει, γιατί παραιτήθηκε ένα κρίτρια του ΝΟΡ. Τα είχαμε και αυτά μέσα σε όλα. Γι' αυτό πανηγύριζε, λέει, για το πρωτάθλημα της Ντόρας από τώρα. Ακούστε κάτι. Ναι. Όσοι ήσασταν παοξίδες νεοδημοκράτες, σας είπα θα πρέπει να πάτε στο γιατρό. Ο ΝΟΡ και ο ΜΟΡ είναι η Νέα Δημοκρατία από πίσω. Μόλις βγήκε η Νέα Δημοκρατία, τελείωσαν και το όλα. Διαβατήριο το πήρανε. Όλα τελείωσαν. Ναι. Και στα γήπεδα κάνουν κάποιοι. Οπότε δεν είχε απαγόρευση. Είχε. Είχε απαγόρευση, πήρε το διαβατήριο. Ό,τι θέλει τώρα. Πήρε ναι. το. Γι' αυτό έγινε η μάχη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και τι έβγαινε στα γραφεία. Τα στόλισε, τα έκανε, τα έρανε. Εσείς πήγατε από την άλλη μεριά, οι παοκριτζίδες. Πήγατε με το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο χοντρός έχει τα πάνω του. Κόβει και ράφιλες. Όταν λοιπόν τις ομάδες τις μπερδεύετε με τα κόμματα, αυτά γίνονται. Πάντως, αυτό που αντιλαμβάνομαι. Ξανά το λέω. Ναι, το όταν μπερδεύετε τα κόμματα με τις ομάδες και τους πολιτικούς και τα συμφέροντα των προέδρων σας. Μα ξέρεις τι έχει γίνει, γιατί εδώ. Άκου λίγο, ένα δευτερόλεπτο. Των προέδρων σας. Τι το πρόεδρο μας. Έχει πολιτικοποιηθεί πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, γιατί οι ιδιοκτήτες των μεγάλων κλαμπ. Είναι μηντιάρχες και ασχολούνται με την πολιτική. Γι' αυτό έγινε όλη η ιστορία. Πρόβλημά σας. Ναι, πρόβλημα του ποδοσφαίρου είναι, όχι το δικό μας, του ποδοσφαίρου είναι. Όταν είχατε τον Τσίπρα, ήσασταν καλά. Ο άλλος φώναζε, μα μου και τα λοιπά. Τώρα άλλαξε το έργο. Τι φώναζε, πήρε πρωτάθλημα με Τσίπρα. Τι φώναζε. Ολυμπιακός, δεν πήρε ποτάμι. Το επιχειρηματικό κομμάτι. Είναι. Επιχειρηματικό το ποδόσφαιρο και το δεύτερο. Ναι, ναι. Οι ομάδες είναι οχήματα γι' αυτό. Είναι οχήματα. Φυσικά. Εσείς είστε τα οχήματα. Ναι. Τα βλακοοχήματα είστε εσείς. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα υπόλοιπα μας του Champions League. Θέλω να έχουμε και πάω Κάρι τώρα την Κυριακή. Εντάξει, Πέμπτη είναι σήμερα. Μπαρσελόνα Ρεάλ, θα παίξει πάω Κάρι. Για την πόλη μας είναι σαν Μπαρσελόνα Ρεάλ, Κωνσταντίνε. Τι να κάνουμε. Ο κόσμος ζει και αναπνέει. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε ποιοι παίχτες θα είναι κλειδιά και εγώ του λέω του Βαραγιάννη. Του λέω, φίλε, έχεις ένα παίχτη που αν χτύπα ξύλο πάθει κάτι, έχεις το απόλυτο κενό που πεις, το χάος. Το χάος έχεις πίσω. Και αυτός είναι ο Σάσα. Mm. Χτύπα ξύλο, Σάσα δεν παίζει καλά. Ή δεν χτυπάει, ξέρω εγώ, ή βγαίνει έξω. Ποιον έχεις από πίσω. Εσύ, άμα πάθει δηλητηρίαση ο Μπίζεσμαρ, ποιον έχεις. Πλάκα με κάνεις. Για πες. Τον κακό Μπίζεσμαρ που έχω εδώ και 1,5 μήνα και δεν λέει κανένας τίποτα. Μην σου φρόνεις τα φρύδια σου. Έχω Πέλκα να βάλω. Πέλκα. Ναι, το Πέλκα. Ναι. Τον Πέλκα, δώστε ένα σάντουις να φάει εκεί πέρα. Ένα σάντουις. Τύπου στον Πεδότοπο. Ναι. Στον Πέλκα και το συγκρίνεις με τον Μπίζεσμαρ τώρα. Τράβα παρακάτω. Σου λέω ποιον έχω να βάλω. Σου λέω παίχτη. Ο Άρης ποιον έχει από πίσω από τον Σάσα. Τι έχει. Σου είπα ένα παίχτη που είναι καλός παίχτης. Ποιος, ο Πέλκα. Ναι. Έναντι του Μπίζεσμαρ. Δεν μα τρελάνει τώρα. Σου λέω ποιον έχει ο Σάσα από πίσω. Τον Μπάσα.
Πάει ο Μπάσα. Πάει ο Μπάσα. Ποιον ναι. έχει. Ξέρω το σώμα. Αυτό σου λέω δεν έχει. Αυτό σου λέει ότι δεν έχει. Δεν έχει. Υπάρχει το απόλυτο κενό. Έτσι. Τον κλειδώνουν, τον πιάνουν, τον τραυματίζει, ξέρω τι γίνεται. Δεν έχει ο Άρης εκεί παίχτη. Δεν έχει. Κακός. Δεν έχει τον μπάτζετ του ΠΑΟΚ ο Άρης. Ναι. Ο Άρης είχε προκαταβολή να δώσει στον προπονητή 15 μέρες. Ναι. Ίδρωσε του Καρυπίδη το κεφάλι. Το να κεφάλι έχει ιδρώσει. Ναι. Πήγε να ξεσκάσει το Καρασκάκι. Πήρε να ξεσκάσει το βρουτόταυρο. Εντάξει, λοιπόν. Μπάγκερ, πάμε να δούμε πρώτα μάτσα από και θα πιάσουμε το ΠΑΟΚ Άρης. Μπάγκερ, Ερυθρός Αστέρας 3-0. Κοίταξε, αυτή την Μπάγκερ την είδα εγώ, την έβλεπα στον γύρο-γύρο. Στον γύρο-γύρο την έβλεπα. Αν εξαιρέσει το Λεβαντόφσκι. Καλή είναι και η ακραία της. Με τον Κομάν από τη μία μπάντα. Ναι, 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 τον ναι. Γκνάμπρι από την άλλη, τον Κουτίνιο που έρχεται και αυτό συγκλίνει. Το Κουτίνιο. Ναι. Άμα τον πάρει τον Κουτίνιο στον ΠΑΟΚ, ναι. θα λέμε το Λιμιό να βάλει για τον Κουτίνιο. Σωστό. Τι μοιάζουν κιόλα αυτοί οι δύο. Τον Κουτίνιο. Ναι. Μοιάζουν λίγο Λιμιό. Αυτό είναι Κουτρίνιο, πιο Κουτίνιο. Αυτό είναι απάτη ποδοσφαιριστή. Το πάλεψε ο Μιλόγεβη πάντω έτσι. Ήταν 1-0 μέχρι το 80 κάτι. Ήταν στο τέλο τα πάντα. Φάγανε ένα βρωμογκόλ εκεί το δεύτερο. Τζάμπα γκολ φάγανε. Μια αηδία φάγανε. Λεβαντόφσκι το μύρισε από μακριά, είδε θα γίνει κέντα τώρα. Ότι είναι ο Λεβαντόφσκι. Μεγάλη φόρμα. Τρομερός. Φοβερός. Τρομερός. Και παρότι είναι στα 30 πλέον, έτσι. Λοιπόν, 35-30. Ναι. Ατλέτικο Γιουβέντους, ωραίο μάτς 2-2. Ναι. Το 0-2 έγινε 2-2. Εδώ ήθελα ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο ως πρωινός γήπας και εσύ. Του, σε δηλώσεις που έκανε ο Ρονάλντο. Και είπε, λέει, το σεξ που μου κάνει η Τζορτζίνα ναι. είναι καλύτερο και από το ανάποδο ψαλιδάκι που βάλα πριν 2 χρόνια. Λέει, ποια είναι η Τζορτζίνα. Η γυναίκα του. Αυτή που παντρεύτηκε τέλος πάντων, αυτή που έκανε τα παιδιά τέλος πάντων. Αυτή που θα πάρει την περιουσία. Ναι, τώρα θα, κάνει, θα αλλάξει και τη διαθήκη τώρα. Τι ναι. μπορεί να τον κάνει, ρε Κωνσταντίνα, δηλαδή πραγματικά τι μπορεί να τον κάνει. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Με αυτό ήθελα, ρε Κωνσταντίνα. Θέλω να το πω με λόγια, με τα, λόγια του, ναι, τα δικά σου. Προσεκτικά. Κάνει το ανάποδο. Ανάποδο ψαλιδάκι αυτή τον κάνει. Τι κρέμεται από τα πολύφωτα. Επειδή ο Ρονάλντο βλέπω ότι το γυαλίζει το πόμολο από πίσω. Λε! Ναι. Πιστεύω... Και, δηλαδή, τι άλλο θα ακούσω. Πιστεύω. τι άλλο θα ακούσω. Πιστεύω. Ναι. Πιστεύω. Το ότι... Ρονάλντο δεν είναι. Ρε, άκου εμένα τώρα. Ναι, τώρα, ρε φίλε, βάζεις και άλλα στην κουβέντα που δεν τα είχα κατά νου. Αντί να πάει με άντρα, ναι. το κάνει η γυναίκα του. Λες, αυτά του κάνει. Λες, θα του κάνει τέτοια. Η φαντασία σου δεν πάει εσένα. Εγώ λέω ότι. Μήπως... Πάω οξύ στη φαντασία σου. Εγώ συγκεκριμένα απλά λιτά δωρικά πράγματα, ρε φίλε. Το παραδοσιακό. Απλά λέω μήπως κάνει πολύ ωραία πίτες με τα χέρια καλές. Άλλα κάνει. Άλλα κάνει. Τα μαστίγια, αλυσίδες τέτοια. Ο πήρες καμπάρι, κάνει τη γυναίκα ο Ρονάλντο. όπως ο άλλος, ο Άγγλος, πώς το λένε. Τι γελάει. Δεν παγάσε, τι άλλο. Είσαι αφίθεμο, έτσι. Τι σκέφτηκε τώρα για να. Πώς το λέγανε τον άλλο, τον Άγγλο. Ποιο να τον ασθενεί. Τραγουδίστρια. Τον Μπέκαμ, τον Ντέβιτ. Ο Ντέβιτ Μπέκαμ. Το ίδιο έκανε και αυτό. Εκείνο λε. Τι λε, τα είπαν οι ίδιοι. Ναι, αλλά αυτό δεν λέει. Αυτό λέει Τζορτζίνο με κάνει απίθανο σεξ, λέει καλύτερο να τα κάνει τη γυναίκα αυτό, ρε. Και ο άλλο και η άλλη κάνει τον άντρα. Δεν το κατάλαβε τι κάνει. Τι εντάξει, εντάξει. Άλλο περίμενα, Κωνσταντίνο, να με πει. Αυτό, τι να σε πω. Τα παραδοσιακά τα δικά. Εξάφνιασε πάλι. Εσύ στον Εδροπόταμο και στο Κορδελιό, ένα τρόπο ξέρετε τα κάνετε. Ένα τρόπο, ναι, τι να κάνει. Κάθε γυναίκα ανάσκελα. Ανάσκελα. Πίνετε δύο ποτήρια ρετσίνα μαλαματίνα. Αυτά είναι στον Εδροπόταμο, εσύ κάνω σεξ. Τι φαντασία να έχετε στο σεξ. Εντάξει, οκ, δεν ξέρω, Κωνσταντίνο. Λεβερκούζεν Λοκομοτίβ, εδώ έσκασε η βόμβα. 1-2 η Ρώση. Εκεί η Λεβερκούζεν έχει τα φάρμακα, έχει την Μπάγκερ, τα πουλάει δεξιά-αριστερά. Ένα, γι' αυτό όσα βάλω και όσα φάω. Ο Άγιαξ το καλοκαίρι. Ο Ηρακλής της Γερμανίας. Γερμανίας. Ναι, αλλά είναι πλούσιος. Και δεν έχει προβλήματα και παίρνει σαν πλούσιο. Και ο Ηρακλής, τον Μπάρμπα, είχε τον άλλο το. Πώς το λένε, του Βιολίδη, πώς το λένε. Ναι, είχε, αλλά είναι πλούσια η Λεβερκούζεν. Έχει και ο Ηρακλής. Είναι πλούσια. Έβγαινε 8ο. Ο Ηρακλής. Ήταν πιο πλούσια ομάδα από τον ΠΑΟ και τη δεκαετία του 80. Σου εννοείται. Μπράβο. Και η περιουσία που έχει η ακίνητη είναι τεράστια. Το Πασόκ το είχατε εσείς όμως πιο δυνατό. Πού να πάρει πρωτάθλημα. Άρα μετά τον Άλεξ ναι. και τον Ηρακλή τον κατέστρεψε το Πασόκ. Αυτό μου λες. Τον Ηρακλή. Ναι. Τον Ηρακλή. Από εκεί ξεκίνησε η πτώση, από τον Πασόκ. Τον Ηρακλή τον κατέστρεψε. Ναι. Ο Χατζηπαναγής. Πάλι κάτι τον κατέστρεψε. Ο Χατζηπαναγής ναι. κατέστρεψε τον Ηρακλή. Όλοι πηγαίναμε να δούμε τον Χατζηπαναγή. Κανείς δεν είχε καμία οπαδός και φίλαθρος στο Ηρακλή. Πώς το λένε, ιδέα πώς θα πάρει ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα. Αρκεζότανε να πούμε στις τρύπες του Χατζηπαναγή. Σέπιασα τώρα. Ναι. Σέπιασα τώρα. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις. Ο Ηρακλής είναι σαν τον τύπο που η γκόμενα τον λέει τι γλυκούλης είσαι, αλλά πάει με άλλους. Η Αλατζάδεν έλεγε τον κόκκινο. Τι γλυκούλης είσαι, ναι. αχ, ναι, σε ναι. συμπαθώ. Ναι, αλλά πάει με άλλον. Αυτό ήταν ο Ηρακλής. Ξυπνούσε τα μαγουλάκια. Σέπιασα. Γρηγοράκι μου, ναι, αλλά. Το λέω, ρε, Γρηγορά, αλλά αλλού. Σε δουλεύει αυτή η λογική. Αυτό έκαναν λες ο Ηρακλή, πήγαιναν τον έβλεπαν τσουλά, αλλά δεν. Τι γλυκούλης που είσαι, τι μαγουλάκια που έχεις. Γούτσου, 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 κέρναμε ένα καφέ.
Ναι. 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 Γουτσου, 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 γουτσου. Τι άλλο θα πούμε σήμερα. Είπαμε για τον Ρονάλντο ότι θέλει και η άλλη να κάνει. Εγώ τι δεν μας λέω. Βούλευε τον λίγο να γελάσουμε λίγο. Εσύ είναι φίλοι μου. Λοιπόν. Τι παγάσα είσαι. Σύμπα του το μαγουλάκι. Λέω αχ, τι ωραία. Τι γλυκούλη, αλλά εγώ θα πάμε άλλο. Καρ, 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 αφήσαμε τον γορίλα. Λοιπόν, Λεβερκούζεν Λοκομοτίβ 1-2. Μεγάλο διπλό. Περίμενα κάπου να γίνει η Κέντα. Δεν έγινε τελικά. Σαχτάρ Σίτι 0-3. Το πήρε στο σβηστό. 0-2 το έδωσα σκορ. Σβηστό το πήρε. Εκεί... Ζάγκρεπ Αταλάντα 4-0. Τι σημαίνει Αταλάντα τώρα. Η Αταλάντα τι σημαίνει. Τι σημαίνει Αταλάντα. Σημαίνει. Ναι. Ο Άγιαξ βγήκε το καλοκαίρι και ούλιαζε. Ναι. Για την Αταλάντα και για την Λεβερκούζεν ούλιαζε. Και λέει, δεν γίνεται ρε μάγκες ο τέταρτος της Ιταλίας και ο τέταρτος της Γερμανίας να μπαίνει ο Μίλους. Και εγώ πρωταθλητής παραλίγο φιναλής να παίζω με τον Μπάουκ για να ρισκάρω συμμετοχή μου στο Μίλους. Και είχε δίκιο. Όχι, δεν είχε δίκιο. Δίκιο είχε. Άμα έχει 5 φορές διπλάσιο μπάτζετ από τον Πάοκ, ναι, είναι ο Άγιαξ. Ναι. Δεν θες διαιτησία. Ναι, αλλά του βγήκε το. Δεν θες διαιτησία. Το τόσκα από τον ποπό του βγήκε. Δεν θες διαιτησία. Ξεφτυλίστηκε ο Άγιαξ. Εντάξει, ξεφτυλίστηκε. Αλλά ο Άγιαξ παίζει ο Μίλους και εγώ κάθομαι σαν το φτωχό συγγενή. Ο Άγιαξ όμως. Ο Άγιαξ όμως που το συμπαθούσαμε όλοι. Ναι. Τώρα εγώ δεν το συμπαθώ. Ρώτα του Αργιανού αν του συμπαθούν οι όχι. Άγιαξ. Τώρα, τώρα. Σύνδεσμο θα ανοίξουν. Εγώ η δική μου κάτω. Άλλο ρε παιδί μου. Στην Καλαμαριά που βλέπω τα μάτς λέει Άγιαξ ο Λέμου. Οι Αργιανοί είναι δύο παράγκες εκεί πέρα. Εδώ μιλάμε για όλη την Ευρώπη. Ναι. Όλη η Ευρώπη είδε πώς πέρασε ο Άγιαξ. Είδε, ο Άγιαξ ήταν μια ομάδα, τη συμπαθούσαμε, έβγαζε παίκτες. Θα το ξεχάσουμε ρε Κωνσταντίνο. Δεν το ξεχνά. Θα το λέμε εμεί παοξίδε. Πάλι μα είχα κλέψει και με τον Άγιαξ. Αμήν μια ιστορία για το ξεχάσουμε. Με τον Άγιαξ έχετε δίκιο. Φυσικά και έχω δίκιο. Με τον Ολυμπιακό που βγαίνετε 30 βαθμούς πίσω και λέγατε σας κλέσω με το πρωτάθλημα. Δεν είχα δίκιο. Δεν είχατε δίκιο. Ναι, ναι. Με τον Άγιαξ έχεις δίκιο. Έτσι. Όπως έχω δίκιο και με την ΑΕΚ μου ψήφισα το πρωτάθλημα. Μα εγώ εκνευρίζω. Εκεί δεν έχει. Α, εκεί δεν έχω. Είδε την κόλπη και από αυτήν την εβδομάδα. Ορισμός του βλάκα είσαι. Με κλέψαν. Συνοήθηκαν κάτω Ολυμπιακός ΑΕΚ να μην το πάρουν αυτοί από πάνω. Α μην εδώ, α το πάρει ΑΕΚ. Του χρόνου όμως το πήρατε. Το πήραμε. Του χρόνου Νταϊλίκη και αίτητο. Με τον Τσίπρα να πανηγυρίζει έτσι. Σιγά μην έκανε και σήμερα έξω μπαλκόνι τώρα. Σιγά έλα. Πανηγυρίζει ο Τσίπρακο. Κλάμπρι Γαλατά 0-0. Απαπαπαπαπαπα. Ναι. Ούτε το έβλεπα όταν το είχε. Και εγώ το μάτς που έβλεπα χθες μαζί με το γυριστήρι ήταν το Paris Saint-Germain Real. Την έκανε τη Real. Εκεί δικαιώθηκε ο κόκκινος. Το έδωσε άσο Παλίκαρος. Άσο. Άσο. Για να μην μένει. Ο Διανέλος που θα κάνει διπλό. Άσο. Φίλε, ο Διανέλος δεν μπόρεσε να βγει από τα καρέ του. Η Παρή παρό δεν είχε Μπαπέ, δεν είχε Νεϊμάρ. Εκεί την πατήσαμε. Δεν είχε Καβάνη. Εκεί την πατήσαμε όλοι. Ναι, αλλά ποιο είχε από πίσω. Αυτό έλεγα και στον Κιλόνι εγώ χθες. Εκεί είχε. Τσούπο Μότινγκ είχε, ναι. Τη Μαρία είχε και τον. Ποιον άλλο την παιχτάρα, πέσω. Και η Κάρντι είχε. Σε παρακαλώ αυτή τώρα. Αυτή την επιτομή τη ασχήμια, ρε φίλε. Ο Τη Μαρία. Αυτή την επιτομή τη ασχήμια. Τα ζυγοματικά του είναι τα χειρότερα τη Ευρώπη. Δηλαδή, τα χειρότερα. Δηλαδή αυτό τώρα που πάει με γυναίκα θα είναι σίγουρο ότι η γυναίκα έρχεται γιατί είναι ποδοσφαιριστή. 100%. Το ξέρει. Ναι, ναι. Και είναι πλούσιο κιόλα. Αλλά περιμένουν στη σειρά όμω. Πρέπει να είναι πολύ μαγκιόρα αυτή που θα τον πείσει ότι τον αγαπάει για τα μούτρα. Γιατί είναι όμορφο. Ναι, αλλά περιμένουν στη σειρά αυτή. Δεν πειράζει, α μην είναι ωραίο. Χθε πάντω ήταν ο καλύτερο. Οι γυναίκες θέλουν λεφτά, εξουσία, δόξα και ασφάλεια. Φήμη, ασφάλεια, ναι, ναι. Οπότε τη Μαρία. Και άμα έχεις και κανένα πολύπο, τρίποδα, ιστορίες, κανένα χαλκιδική υπελοπόνηση, μια χαρά. Πολύποδα μην έχω. Όχι, πολύποδα, ναι, ναι, ναι. Όχι, πολύποδα καλά, δεν το βγάζει. Το βγάζει αυτό. Προχωράμε, προχωρήσει ο πολύποδας. Λοιπόν, είναι, ναι. 3-0 με τη Μαρία να είναι υπέροχος, έχει πρόβλημα η Ρεάλ, είναι της πλάκας. Ναι. Της πλάκας ομάδα, ο Ζιντάν να συνεχίσει έτσι. Ο Ράμος τι λέει. Δεν έπαιζε χθες. Είχε απουσία, δεν έπαιζε. Γι' αυτό σου λέω, έπαιξε ρολογή. Έπαιξε, γιατί είναι με τριούμπες τώρα οι υπόλοιποι. Δεν είναι τροματοφύλακα στη Ρεάλ. Είχε θέματα και δεν φταίει ο τροματοφύλακα. Ναι. Δεν παίζει ο Ράμος. Δεν έπαιζε χθες. Και έχω και κοντό τερματοφύλακα. Εντάξει, κοντό γιατί κοντό. Είναι 80, κοντό είναι. Εντάξει, οκ, okay, κανονικός. Ο... Κανονικός είναι 80 τερματοφύλακα. Ο Κουρτουά δεν είναι 80, εσύ. Ο άλλος έβγε, ο Νάβας, λες. Ο Νάβας πήγε στην Παρή. Έγινε τράμπα. Ναι. Ο Κουρτουά είναι 90. Ο Κουρτουά και λέω, ναι. Δεν φταίει πουθενά ο Κουρτουά. Ήταν με τον Μιλιτάο και τον Βαράν στα στόπερ. Ο Μιλιτάο και ο Βαράν. Μιλιτάο. Καλή στο προ Καρβαχάλ σε μία μπάντα με τη συνάλλη. Μπερδεύτηκαν, ναι. Κρόσκασε Μίρα Ροντρίγκες, Μπέιλ, Μπενζεμά και Αζάρ. Ο Αζάρ ήταν λάσπη. Γιατί ο Μπέιλ τι ήταν. Λίγο καλύτερο, σου έβαλε και έβαλε τον γκολ με το χέρι. Το ακύρωσαν σωστά, μπράβο, το είδε. Ναι, εντάξει τώρα. Δεν επηρεάζει τώρα, θα μου πει και να το βάζε τι γινόταν. Εντάξει, χέρι ήταν. Λοιπόν, κούλα αποδεχόμαστε το Ζαγοράκι σαν να εξή. Με ρωτάει ο φίλο ο Γιώργο. Ναι, γιατί όχι. Δεν βάζω χέρι φωτιά ότι είναι και πάω πάντω. Εγώ δεν αποδέχομαι αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, αλλά ο καθένας. Τι κακό είναι. Ναι, δεν κακό, οκ. Okay, έκανε ναι. Δουλειά. Ναι. Κουρτουά είναι 2 μέτρα, ρε παιδιά. Ναι, ναι, είπαμε, 90. Ναι. Καλημέρα, κουμπαράκια, κουμπαράκια, στου σύνδεσμο φίλων Καζαμπάκα. Κουλ, πες στο κουμπάρο σου ότι αν η γυναίκα κάνει τρομερές πίτες με τα χέρια. Α, δεν μπορώ. Την παντρεύεσαι και το μισό. Δεν μπορώ να το πω αυτό στον αέρα, παιδιά. Με βάζετε τώρα να πέφτει. Μην κάνει τώρα σεξουαλικά προϊόντα. Ναι, 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 γιατί θα άλλος πάει στη δουλειά ο άλλος και ναι, να πει. Ναι, το ανεβάζουμε το λίμπι του και θα πάει στο γραφείο και θα βλέπει τη σεξουαλούκου μου την γραμματέα. Και μετά την πληρώσει ο γραμματέας.
Κοίταξε, αν είναι ο ιδιοκτήτης, ναι, ναι, εύκολα τη γραμματέα. Καλά, άμα είναι όμως ο άλλος που δουλεύει δίπλα σε γραμματέα. Δεν δικαιούται. Δεν δικαιούται να τσιμπήσει, ούτε να δει δεν δικαιούται. Δεν δικαιούται. Αχα, καλημέρα, βαριές φανέλες. Ξενέρωσα χθες με τις δηλώσεις Μαρινάκη από πρωτάθλημα των Πρεσπών. Ολυμπιακός το λέει αυτό. Ναι. Χθες ο Μαρινάκης ναι, έγινε χειρότερος. Είσαι Ολυμπιακός. Ναι. Είσαι Ολυμπιακός. Έχει 44 πρωταθλήματα. Αυτό λέει και ο φίλος. Δηλαδή, τι το πράγμα. Δηλαδή, να το πάρω κι αλλιώς. Ναι. Πού σε αδίκησαν πέρσι. Πουθενά. Δηλαδή, ουσιαστικά. Πουθενά. Ουσιαστικά ο Μαρινάκης την ανυπαρξία του τη διοικητική την περνάει στις πρέσπες. Δηλαδή, και γίνεται παοξής δεκαετίας του 80 με κλέψαν το πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα ρε χοντρέ σε κλέψανε. Και γίνεται καμινιώτης πιτσιρίκος ο παδός που πάει στην 7 και φωνάζει με την Τουντούκα χειρότερος. Ο πρόεδρος ο διοκτήτης έχει βγει ποτέ Βάσα Βίζα με κάτι τις δηλώσεις. Είναι άλοθη ναι, του Ολυμπιακού, άλοθη δικών του λαθών, άλοθη κακών προπονητών, άλοθη μέτριων παιχτών. Επειδή δεν είχε διαιτησία, επειδή έμαθε. Μια χαρά την είχε διαιτησία, δεν τον αδίκευσε. Πρώτο, ένα μας με την Ξάνθη που δικαιούται να φωνάζει. Στον πρώτο γύρο ναι, είχε διαιτησία. Ναι, είχε. Μετά από την Ξάνθη μόνο που εντάξει, δεν άλλο. Ήμουν εκεί στο χέρι. Εντάξει, δεν το πήραμε χαμπάρι κιόλας. Είναι δύσκολο εντάξει, μια ομάδα που παίζει 80-20 όλα τα μάτς να τη γίνει 50-50. Εντάξει, το δέχομαι σωστό, εγώ αυτό. Σωστό. Λέει, μετά από τέτοια εμφάνιση που έκανε η ομαδάρα, λέει, να ακούω δηλώσεις του Μαρινάκη, λέει ο παδός του Ολυμπιακού τώρα. Για τις πρέσπες. Βρε, είναι Μαρινάκης, ο Μαρινάκης γενικά σαν άνθρωπος είναι αντιτουριστικός, αντιεπικοινωνιακός. Είναι και λίγο αλαζόνας. Ναι, εντάξει. Πολύ λογικό, αλαζόνας. Λογικό είναι ναι, με τέτοια περιουσία να γίνει ναι, αλαζόνας και με τέτοια ισχύ και τα λοιπά. Ναι. Αλλά να μικραίνει τον Ολυμπιακό για να καλύπτει τα δικά του τα περσινά λάθη. Ναι. Νομίζω ότι ο μέσος Ολυμπιακός δεν το δέχεται αυτό. Πάντως. Για τις πρέσπες ναι, μπορώ να πω 1000 πολιτικά για το γήπεδο του ΠΑΟΚ αν δεν γίνει. Ναι. Αλλά αγωνιστικά πέρα, δεν μπορεί να πει τίποτα. Αγωνιστικά δεν μπορεί να πει κανείς κουβέντα για το περσινό πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Κανένας. Και οι εφημερίδες, γιατί εγώ πάντοτε διαβάζω πίσω από το πρωτοσέλιδο. Γιατί πήρε σφυρίγματα και ο Ολυμπιακός. Όλοι πήραν αιρεσί. Όλοι πήραν τεσίγματα. Όλοι πήραν. Απλά έχουν κάνει μπαϊράκι το χέρι του Βιερίνα στη Λαμία. Λες και κρίθηκε εκεί το πρωτάθλημα. Εντάξει. Λοιπόν, anyway, οι εφημερίδες όμως, όπως θα δούμε στο δεύτερο μέρος, ναι, τον προστατεύουν τον Μαρινάκη. Ναι. Και δεν τη βγάζουν αυτή τη δήλωση προς τα έξω. Ναι. Στέκονται στη δήλωση μήπως και κάνουμε κάτι όπως το μπάσκετ ο Ολυμπιακός. Αυτοί να κρατάνε. Payroll είναι αυτή. Δεν ξέρω, αλλά κατάλαβαν ότι αυτό που είπε ο Μαρινάκης δεν τους θυμά και τους μειώνει. Είναι payroll ή οπαδί. Οι εφημερίδες, πρωτοσέλιδα είναι αυτά. Λοιπόν, πώς θα λέει payroll. 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 Payroll, αγόρι μου. Payroll, ψυχούλα μου. Άμα είμαστε σε αυτή τη χώρα. Μπασάκα μου. Αυτή η χώρα είμαστε. Ή payroll ή οπαδί. Ναι, ναι. 400 χρόνια σκλαβιάς είχαμε άλλα 400. Άμα είστε payroll και οπαδί. Άλλα 400 χρόνια ζυγό θέλετε. Ρε. Έβλεπα ένα φιάλτη πάλι χθες, παιδιά. Πάλι. Τον έβλεπα, ναι, πάλι. Μου ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος, λέει. Πετάχτηκα πριν καν τον ανοίξω και μετά σκέφτομαι, αφού κοιμάμαι το βράδυ, αντί να κάνω δουλειά στο σπίτι, έχω βόλτο μου, άρε, παιδιά. Και αφού έχω χρέος χαμηλότερο και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος όλη μέρα και έκλειμα ακούμενο πάγιο. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μου έρθει φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος. Αφήστε τους εφιάλτες για τους άλλους και μπείτε τώρα στο volto.gr ή καλέστε στο 11300. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Βαραγιάννης εδώ, πουλενάρα μεγάλη. Και επιστρέφουμε. Δεύτερη ωρίτσα με πρωτοσέλιδα. Αυτό είναι το Wind One. Μπορεί να μάθετε πολλά περισσότερα στο win.gr. Κάθετος Wind One. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε. Rap Cool και Καζαμπάκας εδώ μαζί μέχρι και τις 10, Κωνσταντίνε μου. Δώσαμε το στίγμα για το Τσουλού. Θέλω να πάμε λίγο στα δικά μας εδώ πέρα, τα εσωτερικά. Πάω Κάρης σε λίγες μερούλες πλέον. Παρασκευή αύριο, δεν προλάβουμε να πούμε και πολλά πράγματα. Τι να πεις μόνο για το ΠΑΟΚ. Πώς να πεις. Λοιπόν, ο Μάτος, Μπίσερ, Πέλκας, Άπκομ, Τετράδα, Φωτιάλη εδώ τα όπλα του ΠΑΟΚ. Μαθήματα νέου θριάβου από τον Τόλι Τερζή. Επιχειρεί να πεις παίξω ότι μπορούν να νικήσουμε στην Τούμπα. Ναι. Αυτό είναι και το πρωτοσέλιδο της Μέτρος που ξεκινάμε ανάποδα σήμερα. Εσύ που πιστεύεις θα κρυθεί τώρα το παιχνίδι. Συστημένες φάσεις. Συστατικές φάσεις. Ναι. Απ' τη μία υπάρχει ο Ματίγε που είναι τρομερός, απ' την ναι, άλλη υπάρχει ο Μίσης που μας προέκυψε. Φαντάστε δεν τον είχαμε. Κατάτια έχουμε στην Ελλάδα. Ναι. Ο Ματίγε με το Μίσης να είναι αυτή στα κάτω. Γιατί κατάτια, ρε Κωνσταντίνα. Αφού έχουν καλά στημένα. Δεν είναι κατάτια επειδή έχουν καλά στημένα. Εάν ο Μίσης ναι, και ο Ματίγε τώρα, εγώ πρέπει να κάτσω να δω το προϊόν με Μίσης και Ματίγε. Ναι. Έχω θέμα, ρε φίλε. Είναι θέμα. Εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν. Γιατί έχει θέμα, ρε φίλε. Παρακάτω, γιατί όχι, θέλω να το εξηγήσω. Γιατί τι είναι ο Μίσης και ο Ματίγε. Ο ένας είναι από την Ισπανική σχολή, ο Μίσης είναι ένας κοράτης διεθνής.
πήγε στι πόλει Σαββόνα, δεν έπεσε, ήρθε στον Πάουκ. Τι να κάνουμε. Χαφάκια είναι αυτή. Χαφάκια. Χαφάκια είναι. Εντάξει. Έχουν και άλλα χαφάκια. Έχουν και το Σάσα ο Άρης έχει. Ο Πάουκ έχει και αυτό άλλου. Ο Σάσα. Ναι. Άμα κατουρίσει ο Κουσουλάκη, τρει Σάσα θα πει. Τι να κάνουμε. Δεν έχω... Σάσα, δηλαδή τότε κάτσε ρε Κωνσταντίνε, κάτσε τώρα γιατί με ξεσηκώνει. Με τον Κουσουλάκη τι γινότανε τότε. Δηλαδή έπαιρναν οι ομάδε μα ευρωπαϊκά, τι κάναν, ποια διαφορά. Τι ευρωπαϊκά. Δεν κάναν ούτε τότε ούτε τώρα. Τι κάναν δηλαδή. Τι κάνανε τότε οι ομάδε. Δεν σ' αρέσουν. Είναι χαφ το ποιο χαφ σου αρέσει, για να καταλάβω λίγο τα χαφ. Ποιο χαφ σου αρέσει. Να καταλάβω ποιο είναι, γιατί με τα χαφ, 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 χαφ μέχρι μουρλάνει. Ποιο είναι το χαφ που σου αρέσει. Αυτό του Ολυμπιακού. Ο Κιγέρμη. Αυτό μόνο μου αρέσει. Μόνο ο Κιγέρμη. Μόνο αυτό μου αρέσει. Ναι. Η Άκη έχει τον Σιμόε και τον Κρίστεσιν. Ναι. Πιάστα εγώ και κούρε αυτά. Πάρω. Ναι. Παραθυνακό έχει το γιο του Δόνη. Με τα δόντια εκεί τα έξω. Ναι. Λοιπόν, μετά. Μέσα και τον Κουρμπέλη έχει. Ο Κουρμπέλη. Έλειψε με τον Άρη ο Κουρμπέλης. Δεν είχαν ένα δυναμικό χαβ, δεν είχε ο Κουρμπέλης. Ήταν πολύ soft. Γι' αυτό και ο Άρης έκανε περίπατο. Θέλει κανένα στην Ευρώπη. Και καλά ήσαν τώρα όταν ήταν τον πάρει ο Πάκο, ακόμα τον παίρνει. Έγραψε η εφημερίδα. Ναι, είχε φίλου μάνατζερ. Έδωσε φράγκα στο δημοσιογράφο να γράψει. Ναι. Έτσι, άμα με δώσει φράγκα, γράφω κι εγώ. Λοιπόν, να σε ρε φίλε τώρα, πλάκα μας κάνει. Sold out από σήμερα στην Τούμπα ξεκίνησαν, νομίζω, δεν επικάτω. Αυτό έχουμε ρε Κωνσταντίνα. Πόσο χωράει η Τούμπα. 28-700. Εσύ γάει 28-700 το Χαριλάο χωρίς καρεκλάκια ήταν. 27.000. Τώρα χωράει και το Χαριλάο 22-500. Εκεί πέρα. Τι να κάνω. Σιγά. Λοιπόν. Σαν να πάει στο θέατρο παράδλαση, 30 άτομα βλέπουν τον Κασνάκι να πούμε εκεί. Φωνάζει σωστά ο Άρης για τον Σιδηρόπουλο. Φωνάζει σωστά ο Άρης για τον Σιδηρόπουλο. Για μένα φωνάζει σωστά. Να ξέρει. Αυτή είναι η άποψή μου. Ότι φωνάζει σωστά για τον Σιδηρόπουλο. Ναι. Αλλά, ναι, φυσικά. Γιατί? Γιατί δεν έπρεπε να βάλουν ξένο διαιτητή. Γι' αυτό. Ναι. Πώς βάζουν στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Είναι φιλαράκι σας ο Σιδηρόπουλος. Δεν ξέρω τι είναι. Όχι, δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Πού να ξέρω με φιλαράκι μου. Με το Σαχωράκι είναι φίλος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ σου πω ότι ξέρω ενώ δεν ξέρω. Ποια νούνο μου είναι. Το δεκανή σου. Από, ναι. Αλλά μένει εκεί δίπλα μαζί με τον. Πού μένει? Με τον Τζόρτζιο Μπούζο. Εκεί πρέπει να είναι. Εκεί. Ο Κάστρο. Άρα είπα όξι. Γιατί μπορεί να είναι Αργανό. Παοξής είναι, γι' αυτό φωνάζουν. Α, γι' αυτό φωνάζουν. Για μένα φωνάζουν. Και να έχουν και άλλοι φωνάζουν. Ναι, σωστά και γιατί φωνάζει. Ναι. Δεν γίνεται να έχει ξένο διαιτητή το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που Μπούζο... είναι ένα ντερμπάκι της πλάκας πλέον. Δεν μου λες. Ντερμπάκι της πλάκας είναι. Ο Μπούζος διαμαρτύρεται για τον Πάο και για τον διαιτητή για τον ορισμό. Κανένας Παοξής διαμαρτύρεται. Θα έχουμε εδώ χαμός τώρα. Άλλο ρωτάω. Σήμερα με τον Σιδηρόπουλο υπάρχει Παοξής σε ραδιόφωνο. Πέιρελ, κογνόμ, Πέιρελ. Ναι, ο οποίος θα πει γιατί με στείλατε τον. Πώς το λένε? Τον Σιδηρόπουλο. Υπάρχει Παοξής που το λέει? Όχι. Α, πάμε παρακάτω. Άρα λες ότι ο Πάοκ βολεύεται με Σιδηρόπουλο. Όχι, δεν βολεύεται. Συμπέζει, δεν βολεύεται. Όχι, εγώ τα διαβάζουμε τα δεδομένα. Συμπέζει, δεν βολεύεται. Λοιπόν. Ο άλλος έβγαλε το Σταυρίδι συνέντευξη. Ωραίο Σταυρίδι. Φιλαράκι μας, MLS φυρίζει τώρα. Πάμε το σπάθα το βγάλετε συνέντευξη. Το σπάθα. Το σπάθα δεν το βγάζουμε. Γιατί το σπάθα μας έσφαξε το σπάθα. Το Σταυρίδι που έσφαξε τώρα δεν το βγάλατε όμως. Λοιπόν, συμφωνία με Ένικο Άρης. Στο πρωτοσέλιδο μένουμε ακόμα. Ποιος είναι αυτός? Ο Γερμανός που είπαμε χθες. Έχει να δουλέψει 5 χρόνια. Μαγδεβούργα, βοηθός Νιρεβέργη, τον ξέρει ο Άγγελος. Εντάξει, συμφωνία ο Γερμανός προπονητής περιμένει ειδοποίηση. Ο Άγγελος θα κάνει τη σύνθεση, να ξέρεις. Από ό,τι φαίνεται. Εκεί καταντάει ο Άρης. Περιμένω να του κάνω σινιάλο για να έρθει. Ο Άρης καταντάει να κάνει ο Άγγελος τη σύνθεση. Λες. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Θα είναι ο προπονητής εκεί, του λέει Άγγελε, τι λες. Θα πηγαίνει ο Άγγελος με το κοκάλινο γυαλί, το κυτρινό μαύρο εκεί πέρα. Ναι, ναι. Ωραίος ντυμένος κούκλος. Του λέει, ξέρω εγώ, μήπως να μην βάλουμε και το Φετβαζίδη γιατί δεν μαρκάρει και βγαίνει, ξέρω εγώ, ο Μάτος. Θα βάλουμε το Λάρσον. Όπα. Ξέρω εγώ, να βάλουμε το Λάρσον θα πει. Ποιο θα βάζεις τώρα, για πες, γιατί τον είδα τον Λάρσον. Α, το ρωτάει, τι να κάνω. Εντάξει. Ο Τερζής το ρώταγε. Από πάνω του ήταν σαν το γέρακα να πούμε. Ναι. Σαν το κοράκι. Καλό ή κακό αυτό? Καλό, φυσικά και όχι καλό. Φυσικά και όχι καλό. Φυσικά και όχι καλό. Ο Άγγελος δεν μπορεί να είναι ο Άγγελος στον πάγκο. Έκανα δίπλωμα προπονητική σου, ΕΦΑ Pro, έχει τίποτα? Δεν χρειάζεται, ρε φίλε. Ναι, ρε παιδί μου, λέει μήπως θέλει ο άνθρωπος να το εξασκήσει στο τέλος. Εγώ είδα τον Τερζή πάνω σαν τον καθηγητή μαθηματικών. Και να τον συμβουλεύει ο. Και του λέω ο Συγχαριστίας τι να κάνει. Ναι, ισχύει αυτό. Αν ο Συγχαριστίας το έχει, που μπορεί να το έχει. Ο Τερζής πήρε δηλαδή μαθήματα από τον Χαριστέα. Γιατί να μην κάνει τη σύνθεση και με τον άλλο τον προπονητή τον. Εντάξει. Τα λέμε όλα εδώ. Τι. Άνθρωποι πρέπει είμαστε. Όχι, όχι, όλα τα λέμε. Εμείς τα καυτηριάζουμε όλα. Έτσι. Λοιπόν, περιμένουμε να το κάνω σινιάλο με το φακό. Έλα. Ξέρω τι θα γίνει μετά το μας με την Τούμπα. Γιατί εγώ λέω τώρα πάω σε ένα σενάριο. Έτσι, όλα είναι ανοιχτά στο ποδόσφαιρο. Παίρνει θετικό αποτέλεσμα ο Άρης μέσα στην Τούμπα. Ναι. Έχει κερδίσει και τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τον κρατά τον Τερζή και αφήνει τον Χένικ να μένει στη Γερμανία. Τι κάνει εσύ? Εγώ τι κάνω? Ναι. Ότι είναι πιο οικονομικό για μένα. Τον κρατάς το, όπως έκανε και η ΑΕΚ. Έκανε γιατί, τον νίκης ο Κωστένογλου, περνάνε, περνάνε την ΑΕΚούλα. Ποια ότι, ΑΕΚούλα? ΑΕΚούλα. Γιατί ΑΕΚούλα? Με Κωστένογλου. Καλύτερα. Με Κωστένογλου είσαι ΑΕΚούλα.
Επειδή ναι. έφερε διπλό εκεί και ιστορίες. Μίλα λίγο καλύτερα τώρα για την Σιαεκούλα. Για την ξαδερφούλα, μίλα. Με τον Κωστένογλου εκεί με τα μάτια τα τρομοκρατημένα να πούμε. Κουβάγιας, ναι. Επήρε το λαό. Δηλαδή τι. Το κριτήριό σας είναι να κερδίσει την Τρίπολη, όχι. Και αν μια στραβοκλωτσιά είχανε, θα ψάχνετε τον προπονητή. Δηλαδή το κριτήριό σας είναι μια στραβοκλωτσιά, άμα μείνει ή να φύγει. Αυτά τα κριτήρια των ομάδων σας για τον προπονητή. Μπράβο, Κωνσταντίνε μου. Άμα κάνει διπλό. Δηλαδή εγώ σου λέω. Μιλάς πολύ σοφά τώρα αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Εγώ πάει σε Πάο Κάρης. Πήγες. Με Αντώνη Γεωργιάδη, ο Άρης. Έχει τα 30 μέτρα άμυνα. 30. Πρόσεχε να τα βγάλουν πιο πολλά τα μέτρα. Βομβαρδίζει ο Πάο. Βομβαρδίζει Γκουιντάρ τερματοφύλακα. Γκουιντάρ. Ναι. Μπάμο Βουλδουργεράκι, βγαίνει ο Φορτούλα, πιάνει το πουλί 0-1-0. Δεν έπιασε τίποτα. Α, έφυγε μπάλα και έπιασε τον αέρα. Αντώνης Γεωργιάδης, ο μάστορας της νίκης. Ο Βουλώνης γράφει. Βουλώνη. Ρε Βουλώνη, τι μάστορας. Ναι. Οι άλλοι βομβαρδίζαν. Δύο επιθέσεις, δύο γκολ. Δηλαδή. Του τάπες του Βουλώνη. Του τάπα. Του τάπες. Δηλαδή, με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Ναι. Πάει ο Πάουκ, βομβαρδίζει. Λέω εγώ, υποτίθεται. Ναι. Κάνει μια αντεπίθεση ο Φετβατζίδης 0-1. Κρατάς τον Τερζή. Ή σου λέω το άλλο. Θα το κρατήσει γιατί ξέρει πότε θα το πάμε ανάποδα. Τώρα σου πω. Τι είναι αυτό το κριτήριο είναι. Γιατί θα σου πει δεν στην πλάνο. Άντε ρε πρόχειρο δουλειέ τώρα. Τακτική είχαμε, του περιμέναμε, του κουράσαμε και έβαλε γκολ στην πόρτα. Άντε ρε πρόχειρο δουλίτσε τώρα. Αφού είμαστε λάτρε του αποτελέσματο. Έχει λεφτάρα για προπονητή. Όχι. Α, τελείωνε. Α, τελείωνε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εάν είναι ο Άρης να πάρει τον Τερζή. Και να του λέω χαριστία. Για να του λέω χαριστία στη σύνθεση. Είναι δεκάδα, ναι. Σύνθεση. Είναι προτιμότερο να κρατήσει τον Τερζή παρά να πάρει τον Γερμανό και να του λέω χαριστία στη σύνθεση. Στο Γερμανό. Τελείωσε. Ναι. Ας τη λέει στον Τερζή τη σύνθεση. Ναι. Α, κάνω εγώ τώρα. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Μπράβο, Γιατί να σου άρεσε. Άμα λες καλά πράγματα, συμφωνώ. Άμα δεν λες, τρελαίνομαι κι εγώ. Τι να κάνω. Λοιπόν, στον Πάο υπάρχει θέμα. Με τον Ελκαντουρί πάλι. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Σήμερα θα φανεί στην προπόνηση. Αν μπει κανονικά με τον Ελκαντουρί. Και άμα μπει με το υπόλοιπο και παίξει. Τον θέλω τον Ελκαντουρί. Στο 5ο λεπτό τον πιάσει κανένα σε μετό. Τον θέλω τον Ελκαντουρί. Τι να τον κάνει. Θέλω Ελκαντουρί, μίση Σαχάβ, δεν θέλω εσύ. Τον εσύ τι μπορώ να τον βάλω στο 65. Τι Ελκαντουρί και εσύ. Φρέσκο, ξεκούραστο, αν έχω κάνει κανένα 2-0. Τι Ελκαντουρί και εσύ τυρε. Με τον Κρίσο Ελκαντουρί και εσύ τυρε. Αυτού του φέρανε. Χαζό είναι, δεν ξέρει. Χαζό είναι ο Μπράγκο. Ναι. Ο Μπράγκο τον έφερε. Ο Μπράγκο έφερε τον εσύ. Ποιο εγώ. Μήπω το έφερε ο Γιώργο. Όχι. Α, όχι. Ο Γιώργος είναι Λοσάντζες. Μην τα φορτώνεις όλα. Ο Μπράγκο έφερε τον. Είπαμε, έκανε λάθος επιλογές. Ο Μπράγκο έφερε τον Εσίτη. Ποιος, εγώ. Και δεν τον κρεμάσα στη Σιβηρία, τον φάνη αρκούδες. Αφού τον βγάλα στον τάκο, αλλά τελικά τον ξανακράτησε. Τον ξανακράτησε. Και... Κακός τον κράτησε, Σαββίδη. Ναι. Σου φέρε το παλτό εκεί πέρα. Αν είναι να το διώξω, διώχνεις τώρα, όχι το Γενάρη. Τι το Γενάρη. Λες. Για το Γενάρη πάλι θα δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, πόσα λεφτά τον πήρατε τον Εσίτη, ρε. Τρία χαρτιά, 3,5. Τρία χαρτιά τον Εσίτη. 3,5 πρέπει να είναι. 3,5. Δηλαδή που έχει εξορία να το στείλετε αυτό να λέει. Πού πήγαιναν εκεί που παλιά και περνούσαν ωραία και κάνανε γυμνισμό. Και κάνανε τα μπάνια τους. Πού στέλνανε. Ναι, με το Πασόκ. Στη Γιάρο. Που, Γιάρο εκεί τους στέλνανε. Και πήγαιναν γυμνοί και κάνανε τα μπανάκια τους διακοπάρες. Γιάρο διακοπές καλές είναι. Αλλά αφού σκληρά. Ναι. Πάμε παρακάτω σαν φέρα τον εσύ. Σωτήλη ήταν σκληρά είπαμε. Και πάτε και λέτε ότι θα τον δούμε και. Πρωτοσέλιδα. Ναι. Είπαμε ο Καντουρί είναι το μοναδικό αμφίβολο του Μπάουκ. Θα δούμε σήμερα αύριο αν θα βγάλει προπονήσεις. Εγώ πιστεύω θα παίξει ο Καντουρί. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα. Αυτό που σου είπα νωρίτερα, το παρατήρησα σε όλες τις εφημερίδες. Έχει μαρινάκι χτύπημα. Αλλά το χτύπημα που έχει δεν είναι για τις πρέσπες και τον Μπάουκ. Είναι είμαστε ευχαριστημένοι, ίσως λάβουμε μέτρα όπως το μπάσκετ. Αυτό είναι το χτύπημα που κρατάνε οι εφημερίδες. Τον προστατεύουν. Όλες οι εφημερίδες, γιατί το παρατήρησα. Payroll. Bake. Ναι, λοιπόν, λέοντες Sport Time. Θα φύγει. Λέοντες 2-2 με την Τότεναμ. Παραλίγο να κάνουμε και το 3-2. Μεγάλη εμφάνιση Ολυμπιακός. Πουλάει Ολυμπιακό. Λογικό. Θα πουλήσει. Αφού εμείς μένουμε Ελλάδα και βλέπουμε τον Ολυμπιακό, και εμείς θα πουλούσαμε άμα είχαμε. Θα. Άλλο. Άλλο. Λοιπόν, ΑΕΚ και ο ΠΑΠ μαζί για ακόμα ένα χρόνο. Είχαμε χθες παρουσίαση. ΑΕΚ και ο ΠΑΠ. Ποιος είναι ο ΠΑΠ. Ο ΠΑΠ, τα παιχνίδια, τα τυχερά. Τι έγινε, κύριε Μελισσανίδη, καλημέρα. Ναι, ξέρω, ναι. Μας ακούνε κάτω στην ΠΑΕΑΕΚ. Μας ακούνε, καλημέρα. Ναι, θα στείλουμε μια καλημέρα. Καλημέρα. Του Θεού είναι. Τι έγινε, θα φύγετε από την Νόβα, του κυρίου Μαρινάκη. Όπα, να τα. Θα ρωτάω κάθε μέρα, κύριε Μελισσανίδη, οπα. Καλημέρα. Κύριε Μπέο, έλα ρεντάι του Βόλου. Και πού να πάνε, Κωνσταντίνε μου, αιώ. Σου πω κάτι. Πού να πάνε, να μην κάνουν δηλώσεις λες. Μην μιλάτε πριν. Εκτίθεστε. Και κάνετε μαγκές. Μην μιλάτε. Άλλωστε την πήρε την Νόβα με 35-40. Την πήρε ο Μπουτόταυρος. Με ψαλίδευμα 250 εκατομμύρια χρούτσου ψάλιδο χέρι στο Τζόνι Ντεπ. Τζόνι Ντεπ. Ποιο, εγώ το ψαλίδευμα. Και οι άλλοι δεν παίρνουν επίδομα οικογενειακό. Έλα, πάτε φωνάξτε τον Καλαφάτη τώρα και του Δημοκράτε εκεί στη Μετρόπολη. Χειροκροτήστε ένα κομμουνιστή, δεν είδα κυρία Ανδρώνη εκεί. Λοιπόν, ένα κομμουνιστή δεν είδα, κύριε Ανδρώνη. Είπα στην εκδήλωση πέρσι στην πλάκα με τον κομμουνισμό κάθε μέρα, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα δεν πει τη λέξη κομμούνα, κομμουνιστή ή κομμουνισμό, κάθε μέρα δεν γίνεται. Δεν ξέρω γιατί. Κομμουνιστή είναι επάγγελμα. Επάγγελμα, σωστό. Σέρβο, Ρουμάνο,
Κομμουνιστή. Επάγγελμα, επάγγελμα. Συμφωνώ. Ναι. Συγκλονιστικό πρώτο μάγκα Sport Day. Ναι. Με καρδιά, πίση, τακτική, ερθρόληφη, στρίμωξα. Ναι, λέει ναι. Εδώ αποθέωση Ποντένσε Βαλμπουενά. Πράγματι, δοκάρι και ο Γκερέρο. Ναι. Και το χτύπημα για την ΑΕΚ που συνεχίζει με τον ΠΑΠ κανονικά. Στην ΑΕΚ που παλεύει και ο Ολιβέρα να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, ο ψηλό. Ναι. Live. Ναι. Τρελαίνει την Ευρώπη. Ποιο? Ο Ολυμπιακό, που είπαμε, η μέρα του είναι. Ναι. Εντάξει, φτάνει ρε ψυχούλια. Ε, τι φτάνει. Εντάξει, πήρε 2-2, εντάξει, θα το κάνουμε τώρα. Αρμένη και βίζει, θα το κάνουμε. Ξάψαλμο από εκεί και πάρε δώσε τι μετοχέ σου ένα τέχνη στο Παναθηναϊκό. Χτύπημα. Εντάξει. Παρακάτω. Πάμε πρωτοσέλιδα να τελειώνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Θρύλο. Θρύλο ο Μέγα, λέει ο Φω. Ναι. 2-2 εδώ πέρα. Μυθική ανατροπή. Πανδική τα. Τα αφεντικά Παναθηναϊκά. Γαύρο. Ναι. Μάγικη βραδιά, μαγική εικόνα. Θεέ μου, τι θρύλο και δεν συμμαζεύεται. Έλειωσαν την Τότεναμ. Είμαι πολύ χαρούμενο, λέει ο Μαρινάκη, που πετύχαμε μια υπέρβαση. Μέχρι και ο Γαύρος τον προστατεύει. Σου λέω πρέπει να διαβάζει τα πρωτοσέλιδα από πίσω. Δεν βγάζει τις ατάκες για πρέσπες και μέσπες. Αυτά τα είπε και την ώρα. Κατάλαβαν ότι έκανε αυτόν τον γκολ και τον καλύπτουν τώρα. Ποιος είναι γραφείο τύπου στον Ολυμπιακό? Ε, ποιος είναι εκεί γραφείο? Ο Γαβαλάς, δεν είναι? Ποιος ο Γαβαλάς, θα ήταν τραγουδιστής? Όχι, ρε, ο Νικόλας, πώς το λένε, που ήταν συνόβο. Αυτός πρέπει να είναι, ναι. Ό,τι φεύγει από την Νόβα τον παίρνουν αυτοί εκεί πέρα, ε. Εντάξει, να κάνω. Πράσινη. Ηλεκτροσόκ. Πασόκ, ηλεκτροσόκ. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα τη Μέτρο που ήταν μπουστάκια, ρε. Αυτά τα κρύα πρωτοσέλιδα. Τι νόμιζες, φίλε? Αυτά τα κρύα πρωτοσέλιδα. Όπου δεν υπάρχει χρήμα, ηλεκτροσόκ χρειάζεται. Να ξέρεις. Τι να κάνω. Πώς αυτή τη Μέτρο πρωτόσα χρόνια με το ηλεκτροσόκ. Μας αντιγράφουν, φίλε. Το ηλεκτροσόκ, ρε φίλε. Ηλεκτροσόκ. Έξαλλο λέει ο Δόνης, λέει, άλλο άνθρωπο. Το ηλεκτροσόκ και η Τριπολιτσά. Τριπολιτσά, η άλλη. Πήγε Τριπολιτσά σε φόρμα, ρε Τριπολιτσά. Έξαλλο λέει ο Δόνης. Μίλησε επί προσωπικού. Σε σκληρή γλώσσα, ναι. Ενώ παραδέχτηκε τις δικές σου ευθύνες και έφερε ως παράδειγμα τον Περέα. Αυτός που βάλε ο καημένος στον κόλ και το ακύρωσαν και έκλειγε. Τι είπε δηλαδή, ότι? Ότι πρέπει να παίζεις σαν τον Περέα. Τι λέει, Ρεδόνη? Παθιασμένα, τρελαμένα. Ρεδόνη, εμινόπαυση, τι έχεις πάθει, ρε? Γιατί, ρε αγόρι μου? Τι στην κλιμακτήριο είσαι, ρε? Χάνει η ομάδα σου 4-0. Ναι, ναι. Και ο Περέα, ο Αγιατριάδο, όπως το λένε, ναι, ναι. Βάζει γκολ το παιδί και το κάνει 4 είναι, αποτίθεται. Ναι. Και κλαίει από τη χαρά του. Ναι. Και δεν πάτε να πέσετε από την Ακρόπολη, ρε Ρεδόνη, που έχετε μικρύνει τον Παναθηναϊκό, την έχετε κάνει θρίαμβο τα γαράδων, ρε. Ε, αφού έχει μικρύνει, Ρεδόνη, αφού έχει τι μικρύνει, Περέα και Αγία Τριάδα, ρε. Σκαζέψει, Ρεδόνη. Έχει μικρύνει, τι να κάνουμε, ρε. Σκαζέψει, Δόνη. Ναι. Σκαζέψει. Ναι. Κλαίμε με ακόμα και τώρα, λέμε τον Κριστιανό, άκου γυαλίζει το πόμολο, λέει. Καλά, αυτό, παιδιά, εντάξει. Κουμπαράκια, πώς είδατε χθες τη Σαλίστερόν? Τη Σαλίστερόν. Ποια είναι η Σαλίστερόν? Αυτή να που σε έλεγε που βγήκε ο Δήμος από τον Κορινό και σου λέγω δεν ασχοληθώ τώρα με τη Γεωργία Βασιλιάδου. Ποιανού γκόμενη είναι? Του Ολυμπιακού. Τι Σαλίστερόν? Παίζει Ευρώπη, λέει. Παίζει με ωραίες γυναίκες. Πώς το είδες, λέει. Πώς την είδατε χθες? Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, ο Άρης λέει αυτομάτως δικαιώνει τον Περέρα με αυτά που λέει για τον προπονητή. Για τον Λουτσέσκου με μια αντεπίθεση και κόντρα έκανε διπλό στον Ολυμπιακό. Λέει καλημέρα. Ναι. Ναι. Λέει ότι και ο ΠΑΟΚ πέρσι στο Ολυμπιακό πήρε τέτοιο διπλό. Τι αντεπίθεση έκανε? Τίποτα δεν είχε. Ο Βιερίνη έξω αριστερά. Δεν είχε να κάνει την μπάλα, έβγαλε μια σέντρα και έβαλε αυτό το γκολ. Μέσα στην περιοχή δεν υπήρχε παίκτη να ακολουθήσει ούτε χαφ ούτε φόρ, τίποτα. Ναι. Κάνει ο άνθρωπο μια σέντρα εκεί. Είχε το Βούκοτιτς, σέντερμπακ Ολυμπιακό και τερματοφύλακα. Παξάκι. Και τερματοφύλακα. Το πουλί. Τέλειωσε. Σήμερα Νίκο, πε. Το φαλάκρα λες και ναι. Ότι όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΟΚ τέτοια ξεφτύλα που κάνει ο Καρπίδης, λέει, δεν είχαν ποτέ, λέει, να πάνε στο γήπεδο τους να βλέπουν παιχνίδια. Και μην τα εξισώνει όλα. Λέει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Χρήστος. Δεν το κατάλαβα, δηλαδή τι? Ναι. Μπορεί να μην ήταν, λέει. Ποιο? ΠΑΟΞΙΔΕΣ όλοι. Ποιοι? Λέει ο Χρήστος, οι πρόεδροι του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Αλλά δεν πήγαιναν στα ευρωπαϊκά μάτς του Ολυμπιακού να κάθω να βλέπω τα παιχνίδια. Μην τα εξισώνει όλα. Όχι. Στο 20 λεπτό στην Τούπα ήταν 0-2 το μπάτς. Ναι. Με 10 παίκτες έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και εμείς γράφαμε εδώ, η διαιτησία μας κατέστρεψε. Ναι. Αν δεν φύγει, Χαϊβάνι από εδώ πρωί-πρωί. Χαϊβάνι. Μάλιστα. Χαϊβάνι. Η εφημερίδα λέει Γαύρος ο πρωτοσέλιδο τη λέει δίκαιο. Χαϊβάνι. Στείλατε τον Καγκάτσι κάτω στον Κόκαλη για να παίρνει πρωταθλήματα Ολυμπιακός και απέρτε τα ψίχουλα, Χαϊβάνι. Τι με λες τώρα εσύ, αρχι Χαϊβάνι. Ο Σιδηρόπουλος με κάτι Τρίπολης, με κάτι Ατρόπουλος, με κάτι Ατρόμητος κτλ. Έχει περάσει πριονοκορδέλα τον ΠΑΟΚ στο παρελθόν, λέει. Ναι. Κωνσταντίνε. Ναι. Και ισχύει αυτό. Γιατί δεν τον βρίζουν εδώ οι. Ισχύει αυτό. Οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι εδώ, οι δικοί μας γενικότερα. Ξέρεις γιατί. Το Σιδηρόπουλο, γιατί δεν τον έχουν εκεί. Γιατί τον έχετε. Μισό λεπτό. Γιατί οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ δημοσιογράφοι, ναι. Παραγωγοί, όλοι εμείς εδώ, ξέρω εγώ, η φάρα αυτή. Όλοι εμείς τον είχαμε. Μισό. Γιατί παίζει Champions League. Μισό. Ναι, γι' αυτό. Γιατί τον έχετε στην πούδρα. Γιατί παίζει Champions League.
Και χθες έπαιζε στην Μπενφίκα. Σιγά. Παίζει σε top level. Σιγά. Και έχει δείξει διαχρονικά. Σιγά. Ότι κρατάει ισορροπίες. Αυτό έχει δείξει ο Σιδηρόπουλος. Σιγά. Γιατί σιγά. Τι σιγά. Σιγά. Αλήθειες λέμε τώρα για το Σιδηρόπουλο. Άμα θέλουμε. Το Σιδηρόπουλο τον παίρνατε πούδρα. Ναι. Τι είναι, δεν έχω ακούσει εγώ ραδιόφωνο αντίπαλο, δημοσιογράφο αντίπαλο, παραγωγό αντίπαλο, να περάσει πλέον ο Κορδέλα το Σιδηρόπουλο. Και οι Αριανοί δεν τον είχαν μέχρι πέρσι, πρόπερσι, δεν τον είχαν. Ναι. Και οι Αριανοί δεν τον είχαν, να ξέρεις, λέγανε Σιδηρόπουλο τουλάχιστον βάλτε. Τώρα έγινε η αλλαγή γιατί πέρσι τον με τον Ολυμπιακό του πέρασε πριν ο Κορδέλα. Στα Δωδεκάνησα και είναι με τον Μπούζο που είναι καφέ στο Ρεόκαστρο. Δηλαδή άμα του Ολυμπιακού τι θα λέγαμε. Ναι, τα ίδια θα λέγαμε. Θα κράζαμε. Τώρα λέει το VAR λέει, λειτουργήσε μια χαρά. Λέει στο Καραϊσκάκη, γιατί με τον Αστέρα δεν λειτουργήσε. Γιατί ο Ολυμπιακός κερδίζει το πέναντι με το VAR, έτσι. Χθες. Που ήταν καθαρό πέναντι πάνω. Καραϊσκάκη έγινε κλοπή εκεί με το πέναντι υπέρ τη Τρίπολη. Α, έγινε κλοπή. Δεν έγινε. Γιατί κλαίγεται τότε. Και, γιατί ουρλιάζουν για το VAR, δεν το καταλαβαίνω. Τι ξέρω, δεν με νοιάζει. Α, δεν σε νοιάζει. Εγώ κοιτάζω τι βλέπω τα δικά μου τα μάτια. Μπράβο. Από εκεί και πέρα τα χρώματα. Μαύρα, άσπρα, πράσινα. Κίτρινα, πορτοκαλί. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έχω ακροματοψία, ρε μεγάλε, δεν ξέρω. Μάλιστα, έχω ακροματοψία. Ήρθε μαράγδα, Κωνσταντίνε. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει σιγά σιγά. Να πει κανένα τέταρτο τη ειδήσεω. Όχι, όχι, γρήγορη, γρήγορη, γρήγορη. Λοιπόν, να σα αποκαλύψω και ποιο είναι ο Ντάνι Άλβες της ελληνικής μουσικής, φίλες και φίλοι. Είναι ο Γιώργος Θεοφάνους. Ο άνδρος που ό,τι γράφει γίνεται χρυσό. Μπείτε στο win.gr / Wind One και ενημερωθείτε. Δίνουμε πάντως δώρο και 6 εισιτήρια για το παιχνίδι της Τούμπα στην Κυριακή 6.30 Κωνσταντίν, έτσι. ΠΑΟΚ Άρης. Δώστε τα. ΑΜΗ 3 γράφεται. Κενό ΠΑΟΚ. Κενό ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54-344. Η κλήρωση θα γίνει το βραδάκι στον Big Mike, έτσι, τον Μιχάλη Σαρόπουλο, στις 9.30. Του λόγου, του διαλόγου. Για, για, κομπή διαλόγου, αντιλόγου. Να κινηθούμε, να πάμε στο διάστημα, να ρεθούμε, να πάμε, να μιλήσουμε. Ψιατέλα θεμάτων, Πουλενάρα είναι, ρε Μάικ, είσαι ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή μια φανταστική περίπτωση που να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια παρέα, μια ομάδα, μια κατάσταση η οποία θα μας δημιουργήσει ένα. Μια ευεξία. Προσέξτε τι λέει ο Τζορτζ Μπους στην εκπομπή όταν του ρωτάει ο συνδυασμός. Προσέξτε λοιπόν τον τόνο της φωνής. Λοιπόν, ανοίγουμε και γραμμές 90-90-90. Να πούμε τις καλημέρες μας, να σχολιάσουμε τι είδαμε, τι μας άρεσε, τι μας άρεσε, τι περιμένουμε, γιατί φωνάζει ο ένας, γιατί ο άλλος δεν φωνάζει. Έχουμε πολλά. Έχουμε πάω κάτι. Ποιος φωνάζει? Πώς δεν φωνάζει ο Άρης? Σου είπα, καλά κάνει και φωνάζει. Ξένο διαιτητή έπρεπε να βάλουμε. Προτάσμα των Πρεσπών, λέει ο Βρούτο. Τον άκουσα να σα βαριά που το βλέπαμε στις δηλώσεις. Ο νεοδημοκράτης, ο κολλητός του εκεί. Ποιος? Και νεοδημοκράτη. Ο Μητσοτάκης. Τι έκανε για τις Πρέσπες? Τίποτα δεν έκανε. Τίποτα, πολύ του δεν έκανε. Τίποτα. Εγώ τον είδα βαριές ανάσει και τον Μαρινάκη. Τον είδες. Και ερώτηση κανένα, δεν μπορούσα να τον κάνω ερώτηση. Τι ερώτηση να τον κάνει? Τίποτα. Μονόλογο και στο τέλος καλός ο κόσμος του Ολυμπιακού. Γιατί όταν μιλάει ο, ναι. Ποιος? Ο Σαββίδης τολμάει κανείς να κάνει ερώτηση. Σούζα όλοι, έτσι δεν μπορεί να κάνει κανένα ερώτημα. Όταν μιλάει ο Μελισσανίδης τολμάει να κάνει κανείς ερώτηση. Τον έβγαλε, εγώ εκείνη την ώρα που λέει για το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Ήθελα να δω το μορφασμό του. Έβγαλε το παδιλίκι του γιατί είναι και γάβρος, φόλο άνθρωπος, έτσι. Ήθελα να το πει, ρε παιδί μου, γιατί δεν κολούσε στη ροή του λόγου. Ναι, μωρέ, ότι το κλέψανε. Και το πέταξε, αλλά τον κουκουλώνουν σήμερα οι δημοσιογράφοι, δεν το λένε πολύ, γιατί σου λέει μειώνεις τον Ολυμπιακό με αυτό που λες. Mm. Την προηγούμενη μέρα ο προπονητής σου έλεγε μπράβο, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Συνοηθείτε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε καλημέρες. Θες να δώσεις καλημέρες? Δεν θες να πιάσουμε και άλλα θέματα? Τι, τα έχουμε. Έχουμε, άμα θες ότι δεν τεντώσαμε τα θέματα. Τα τεντώσαμε. Λοιπόν, 90-90-90. Πάμε να σας ακούσουμε. Μάλιστα. Και ό,τι θέλετε σχολιάζουμε για ΠΑΟΚ, Άρη, Ολυμπιακό, Μαρινάκι, έτσι, Καρυπίδη. Που έχουν δηλαδή τα παόκια, σε πολλά μηνύματα, αλλά δεν τα διαβάζω όλα. Είναι στο ίδιο μοτίβιο. Δηλαδή. Πες στον Κωνσταντίνο τι θα έλεγε αν πήγαινε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. Έλα, ρε, είναι στο ίδιο μοτίβιο. Ναι. Σωστό, τα έχουμε πει. Ναι. Εσείς βγάλετε το Ζαγοράκι που είναι άξιο στην Ευρωβουλή, τι θέλετε τώρα, τι κολλάτε. Ναι, αλλά δεν πήγαινε στο γήπεδο των άλλων, αυτό λέμε. Σου λέει, εμένα δεν πήγαινε. Ρε Παοξίδε, ναι. Τι διαφορετικό έχουν κάνει δικοί σα πρόεδροι. Ναι. Ο Βρίζα δεν πήγαινε στο γήπεδο. Στο σπορ, τι δεν πήγαινε στο γήπεδο. Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο και να μας πει. Πούμε. Έλα τα 90. Καλημέρα, ναι. Εδώ πέρα την Ηρακλειδέα πρόεδρο στον ΠΑΟΚ να μα τρελάνετε, ρε. Ποιο το γούμενο? Ηρακλειδέα, ρε. Γούμενο. Ναι. Αλλά. Ηρακλειδέα πρόεδρο στον ΠΑΟΚ. Ε, και αυτό Ηρακλειδέα το ακούει και τρελαίνει. Δηλαδή πήγαινε ρε γούμενο, έδινε στον ΠΑΟΚ λεφτά και δεν είναι σε εμά. Και τι να καταστρέψει τον Ηρακλή, κατέστρεψε τον ΠΑΟΚ. Α, κατέστρεψε τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ναι. Χεργέ γινόταν εκεί. Για πάμε να ακούσουμε. Αν τον καλύπταν, κυρίε και κύριοι, μην πείτε τίποτα τον κύριο Γούμενο. Ναι, για τον Κοκόριν είπαμε που αποφυλακίστηκε και συνεχίζει Ζενίτ. Ο Κοκόρη ποιο είναι? Ο Κοκόρη είναι ένα Ρώσο που είχε πάει σε ένα μπαρ, είχε δει εκεί κάτι υπεύθυνο εμπορίου τη Ρωσία. Τι εμπορίου?
άνθρωπος που είναι με το εμπόριο. Ήταν πάντως υψηλά ιστάμενος άνθρωπος. Γιατί τον έδινε. Γιατί διαφώνησε στον Μπαρ. Πήγα κανένα, τον έκανε του λούμισο ξύλο και, λοιπόν, και τον βάλα μέσα φυλακή. Για ξυλοδαρμό. Ναι. Στη Ρωσία. Σιγά, και βγήκε τώρα από τη φυλακή και τον πήρε Zenit. Ναι. Καλός παίχτης. Στα 28. Εδώ σκοτώνεται άνθρωπο. Ένα χρόνο φυλακή ήταν. Ένα χρόνο φυλακή ήταν. Κλέβετε τους Δήμους και σας βγάζουν έξω χωρίς να σας καταδικάσουν. Κάθεστε καλά, ρε Έλληνες. Κάντε και κοινωνικό σχόλιο τώρα οι Έλληνες κάνετε. Και ο Μαμάεφ. Αυτοί οι δύο κάνουν φασαρίες. Ο Κοκόρη και ο Μαμάεφ. Ναι, τι θα γίνει, ρε Σαχλέ, μας έχεις 20 λεπτά στις γραμμές. Πάμε, και σαλιαρίζεις μια ώρα. Έλα, τι φίλε. Θα γίνεις τα τηλέφωνα αφού δεν τα ανοίγεις. Σωστός, 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 σωστός. Έλα φίλε, καλημέρα. Φίλε. Καλημέρα, παιδιά, εγώ είμαι. Ναι, ναι, καλώς όνα, καλημέρα. Τι γίνεται. Έλα, αλλά, εδώ. Όσον αφορά με τις δηλώσεις του Μαρινάκη, θες για πρέσβες και αυτά που λες ότι δεν τον προστατέσαν οι εφημερίδες, ισχύει. Ναι. Γιατί δεν τα αναφέρει τις αθλητικές. Αλλά όχι επειδή μειώνει τον Ολυμπιακό. Γιατί. Επειδή έχουν πέσει γραμμές από τις πρεσβείες να μην ακούγεται το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε. Ναι. Και η Πακογιάννα να βγήκαν όλοι ότι είπαν ότι όλα κομπλέ. Και μην το ακουμπάτε πολύ. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ναι, να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι. Άντε, το λένε οι οπαδοί που θέλουν να κάνουν χουλιαμά. Το λένε. Είναι πολύ καφενιακή αυτή η κουβέντα για τον πρόεδρο μιας ΠΑΕ που παίζει στο Champions League. Δεν αρμόζει. Δεν αρμόζει. Του Μαρινάκη, δεν ξέρεις το επίπεδο του Μαρινάκη. Καλά, ναι, το ξέρω. Είναι ταβερνιάρης, να πούμε. Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι. Ταβερνιάρης, είναι τι. Δηλαδή, δεν πέφτει σε τόσο χαμηλό επίπεδο κάποιος πρόεδρος να αρχίσει να λέει για πρέσπε. Αυτή είναι η κατάδια μας αυτού του χαμηλού επίπεδου. Μορφωτικού επίπεδου μαφιόζι όμως, ναι. Είναι τα αφεντικά του κράτους και όταν μιλάνε αυτοί σούζα όλοι. Του μπεκί ψιλογωμένου. Πάμε επόμενη γραμμή. Κάτσε, γιατί φτάνει. Ναι. Φτάνει, προλάβει και τους άλλους. Κάτσε να δω και τι άλλο δεν να πει. Όχι, εγώ Αριανός είμαι, εγώ για το ΠΑΟΚ TV θέλω να πω. Για πάμε, ναι, να σας ακούσουμε. Δεν ήταν σωστή κίνηση που το ονόμασε ΠΑΟΚ TV, γιατί ΠΑΟΚ TV ρε φίλε, ας το έκανε κάτι άλλο, ένα όνομα ξέρω εγώ πιο γενικό και ίσως. Τώρα που πήγε και ο χοντρός στη Νόβα, ναι. Μπορεί να μπαίνανε και άλλες ομάδες μέσα. Μπορεί να παίρνει δικαιώματα και από άλλες ομάδες. Τώρα θα πάω από τη Βίλια. Έξυπνος Αριανός φύγε. Έξυπνος Αριανός. Έξυπνος Αριανός. Κάντο ρε παιδί μου, τσάω TV κάντο. Να πάρει τον. Να πάρει τον Βόλο, να πάρει την ΑΕΚ και να κάνει και εσύ το αντίπαλο πόλο. Καλημέρα, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Καλημέρα κύριε Μπέο. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Καλημέρα κύριε Μελισανίδη. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Φύγατε από την Νόβα. Όταν οι πρόεδροι φίλε γίνονται μηντιάρχες και έχουν εφημερίδες, κανάλια, τηλεοράσεις, ραδιόφωνο, τελειώσαμε με το ποδόσφαιρο. Αλλά πριν από το έδωσο Σαββίδη, τι έχει προηγηθεί. Έχουν πάρει όλα τα. Τι δουλειά έκανε και εσύ δηλαδή. Πρέπει να κάνω ένα αντίπαλο δέος. Έχω λεφτά. Τι να κάνω. Έχω χρήμα. Πρέπει να. Τι φωνάει. Τι θα αφήσω τον άλλον να αλωνίζει. Άρα τι μιλά. Δεν μιλάω. Αλλά απλά λέω τι γίνεται. Πώς λειτουργεί όλο το καπιταλιστικό σύστημα. Εσύ είσαι απ' έξω. Όχι, δεν είμαι απ' έξω. Είμαι το αντίπαλο δέος. Καπιτάλα είσαι. Έλα. Καλημέρα. Έλα. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα ρε κουλιάνε, άντε σταμάτα ρε κουλιάνε, μη μιλάς, μιλάτε, θα χάσει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε κιόλας. Άντε να σε ακούσω τι θα πεις, κάθε, άντε. Κάθε τώρα να σε πω το σύστημα. Άντε πες το σύστημα, ναι. Ο Μπρουντόταυρος που λέει και ο Κώστας, ναι. Δεν περίμενε το Σιδηρόπουλο, γιατί η μαγιά είναι η ΕΠΟ, ναι. Το έχω πει κι άλλη φορά. Ναι, σωστό. Η μαγιά είναι η ΕΠΟ, δεν περίμενε το Σιδηρόπουλο και έχει σκυλιάσει. Προχθές βγαίνει η εφημερίδα Γαύρος και υποδεικνύει στον κύριο παράρτημα τον Καρυπίδη πώς να φερθεί στον ΠΑΟΚ με ασφαλιστικά μέτρα. Και χτες πήγε ο Μάγκας ο Καρυπίδης να πάρει τις εντολές του από το μεγάλο αφεντικό. Μάλιστα. Να τι γίνεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Τι μάλιστα. Αυτό είναι. Λες εσύ. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Καλά. Γιατί δεν σκύλιασε πέρυσι τον Χαριλάου με τον Σιδηρόπουλο που έπαιζε το Ολυμπιακό Σάρι. Αυτό έπαιζε πέρυσι. Τον αδίκησε. Και στο Καρασκάκης νομίζω ήταν ο Σιδηρόπουλο. Δεν του πήρα. Εσύ φίλε. Δεν του πήρα στου Αριανού άμα του αδικεί ο Ολυμπιακό. Αυτό ναι. Δεν του ενοχλεί. Δεν του ενοχλεί. Και καμιά φορά Κώστα, επειδή σ' ακούω και καμιά φορά ακούω κάτω και το Γεωργίου. Ναι. Ούτε Νέα Δημοκρατία λέει ούτε τίποτα. Και ο Τσίπρας είχε λέει τον Κερτζίκη αλλά δεν έπαιρνε. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όπως και τώρα λέει ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κάνει τίποτα την ΕΠΟ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δίθεν θα μας τιμωρούν, είναι το αυτοδιοίκητο. Και καπάκι ήξεραν λέει οι δημοσιογράφοι λέει 2-3 μέρες πριν ότι θα είναι λέει ο Σιδηρόπουλος διαιτητής. Έσκασε ο χοντρός κάτω, έσκασε. Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, υπάρχει σοβαρή ανάρτηση του Πέτρου Κόκαλη. Τι πού γιατί. Στα social media. Ναι. Του Πέτρου Κόκαλη, ναι, ζει μια χαρά. Και λέει, παιδιά, μη με παίρνετε για εισιτήρια. Ούτε εμένα μου δίνουν και διέκοψαν και τη μίσθωση της Σουίστας που μισθώναμε από τότε που χτίσαμε το γήπεδο. Ναι. Ο αρχηγός αποφασίζει ποιος είναι ο Ολυμπιακός, θρύλε γερά, ενοχλημένος.
Ουσιαστικά τι λέει ο Πέτρος ο Κόκαλης? Καλά, ο Πέτρος, ότι δεν τον αφήνουν να πάει στο γήπεδο. Ναι. Αυτό λέει. Τι θα τον κάνουν δηλαδή? Δεν τον αφήνουν. Λέει, ουσιαστικά λέει, μας διέκοψαν τη μίσθωση της Σουήδας που μισθώναμε από τότε που χτίσαμε δηλαδή, εμείς. Θέλει να πάρει δηλαδή. Θέλει να πάει στο γήπεδο και δεν τον αφήνουν να πάει. Θέλει να πληρώσει η Σουήδα και δεν τον δίνουν. Μας διέκοψαν τη μίσθωση της Σουήδας, λέει. Τζάμπα πήγαινε. Μας διέκοψαν τη μίσθωση. Πλήρωνε. Και του λέει, δεν θέλω να άρχεσαι. Αυτό λέει. Μας διέκοψαν και τη μίσθωση της Σουήτας που μισθώναμε από τότε που χτίσαμε το γήπεδο. Ναι. Είναι εφανή η κόντρα του Παρινάη Κόκαλα και δεν του στηρίζει το γήπεδο. Μάλιστα. Και έκανε ανάρτηση ο Πέτρος ο Κόκαλας και λέει: παιδιά, εμένα μην μου ζητάτε στηρίζει. Εγώ δεν μπορώ να μπω ο ίδιο στο γήπεδο. Πρέπει να κλάψω εγώ τώρα. Όχι, σου αναφέρουν. Είναι θέμα αυτό όμως. Δεν είναι θέμα. Α πάει στον ψυχολόγο. Πού, σε αδερφή μου. Α πάει όπου θέλει. Να πάει, ναι. Να κάνει μια συνεδρία εκεί. Ναι. Μήπω έχει κανένα θέμα ψυχολογικό. Είναι θέμα. Πράσε εδώ δεν έχουμε να βγάλουμε το μήνα τώρα και ο Κόκαλης πρόβλημα. Α, παράτα με μεσημεριάτικα. Άλλο θέμα. Ναι. Είναι θέμα. Έδιωξε τον Κόκαλη το καλά τον κάνω. Τι με νοιάζει εμένα τα εσωτερικά του γάμου. Κάτσε ρε φίλε, καλά τον κάνω, καλά το ένα, καλά το άλλο. Στην Τούμπα είναι ένα προζαγοράκι. Σκέρκεται ο Σαββίτσι και του λέει: δεν μπαίνει με στην Τούμπα, δεν το κάνουμε θέμα. Είναι σημαντικό, δεν είναι σημαντικό. Την παίρνουν όλοι. Και πρόσεξε ο άνθρωπο που έκτισε τον Καραϊσκάκη, ο Κόκαλη δεν το έκανε. Ο προηγούμενο πρόεδρο δεν τον αφήνει να μπαίνει, ο γιο του Προέδρου. Αυτό λέμε τόση ώρα. Εγώ τι να κάνω, πού να δώσω δίκιο εγώ τώρα. Πού θα δώσω δίκιο, μα δώσε θέλω καρδιά μου. Στο Μαρινάκι δίνω δίκιο. Γιατί? Αφού είναι σκοτωμένοι. Και σου λέει: εγώ είμαι τώρα ο πρόεδρος, εγώ ο δικό μου είναι το σπίτι, δεν σε αφήνω να μπει μέσα. Γιατί, εσύ στο σπίτι βάζει όποιον θέλει. Ναι, εντάξει, οκ, okay, αυτό δεν ακούμε. Ο Άρης λέει: πιέζει για Ζερά Λόπες, μάλλον δεν τον πολύ κάνει ο Γερμανός. 10 λεπτά τον είδε μόνο τώρα, τον κοζάρισε τώρα. Για πάμε γραμμές, πάμε γιατί θα ουρλιάζει. Ο ημαθιώτης, ναι. Θα κράζει ο κόσμος, έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Ναι, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Νίκο. Καλώς. Τον Άντρε Αγκάση του Μετρόπολη. Ναι, είμαι Αγκάση, άμα χάσω 2-3 κιλά ίδιος είμαι. Κοίτα τώρα έτσι πως σου στείλα την Τρίτη μετά την εκπομπή σας, είδα τη φωτογραφία. Λέω ποιον μοιάζει νέος με το μουσάκι εκεί δίπλα στο ραπ τη βάφτιση. Με φώναζαν και Αγκάση, να ξέρετε, φορούσε κάτι άσπρα καπέλα, ίδιος είμαι. Ναι. Και σου στείλα στο Messenger, σου στείλα στις 10:58 συγκεκριμένα ελληνική ώρα. Ναι. Την Τρίτη. Κοίταξε δύο φωτογραφίες. Πώς ήταν νέος και πώς ήταν τώρα, πώς είναι τώρα με τη Στέφη Γκραφ, είσαι ίδιος. 10:58. Από πού ακούς γιατί είπες ελληνική ώρα? Στουτκάρδη. 9:58 για μένα. Έχω το κινητό ανοιχτό για να σου το πω επειδή σου θέλουν πολύ. 10:58. Την Τρίτη για σένα. Θα το δω. Δύο άλλα πράγματα θέλω να πω. Νίκο, φταίει και παραφταίει στο 1-0 ο Κουρτουά για μένα. Στην κλειστή γωνία που το τρώει εκεί από το Τι Μαρία. Από το Τι Μαρία, ναι. Είναι κοντά όμως, ρε φίλε. Είναι κοντά από τα 4 είναι μέτρα. Είναι κοντά, ναι, είναι πολύ κοντά. Εντάξει, αυτό είναι που το σώζει. Ότι είναι πολύ κοντά. Εύχομαι ο Φιωρεντίνο Πέρες να μην κοιμήθηκε καθόλου. Ο Τι Μαρία που τον έδιωξε το 14 τον Μπεχταρά. Δύο γκολ, Κουρτουά χάλια και από την άλλη πλευρά να στείλει τον Νάβα στην Παρή, έτσι. Ναι. Και περιμένω, ούτε εγώ την είδα τη Ρεάλ, περιμένω επιτέλους να φύγει ο Ζιτάν, να έρθει ο Μουρίνιο, γιατί δεν βλέπετε αυτή η Ρεάλ, είδα την Ατλέτικο με τη Γιουβέντους. Να φύγει ο Ζιτάν, να έρθει ο Μουρίνιο, τρία Champions League τους πήρε ο Ζιτάν όμως. Ναι. Εντάξει, κοίταξε ο Ζιτάν, ήταν διαχειριστής καλός, ναι. Αλλά η ομάδα έτοιμη ήταν του Μουρίνιο και ο Αντζελότη δεν έκανε μεγάλες αλλαγές. Τώρα που θέλει αλλαγές. Δεν είναι ο ικανός ο Ζιντάν, αυτό βλέπω. Ναι, έτσι. Ναι. Να σε καλά, αδερφούλη. Ναι. Φιλιά λοιπόν, στη Στουτγκάρδη. Γεια χαρά. Στον Αναούτο Κλωσαγοράκη λέει: πες ο διπλανός στο φωστήρα. Βγήκε όταν το ρώτησε τι ομάδα είσαι και είπε ξεκάθαρα με πάω. Τώρα, κάτσε. Κάτσε γιατί πετάς τόση ώρα, πετάς. Βγήκε σε συνέβη, το ρωτάει τι ομάδα είσαι και λέει πάω. Ποιος είναι πιο μπρουτάλ τώρα, ο Καρυπίδης ή ο Ζαγοράκης? Ο ένας είναι ΑΕΚ και λέει ότι είναι ΠΑΟ και ο άλλος είναι Ολυμπιακός. Εσύ λες ότι είναι ΑΕΚ και είναι ΠΑΟ. Κακό ίδιος... είναι. Ναι, αλλά ο ίδιος βγήκε και είπε ότι εγώ είμαι ΠΑΟ. Από πότε? Τι από πότε, από παλιά. Από πολύ παλιά. 15 χρόνων, τι ομάδα ήταν? Δεν ξέρω, ρε Κωνσταντίνε. Σου λέει, το ρωτάει τώρα πριν. 12 χρονών όταν ήταν ο Ζαγοράκης. Ναι. Και έπαιζε ΑΕΚ. Θα το φωνάξουμε. Θα το φωνάξουμε να το ρωτήσουμε. Εσύ θα δω. Με άλλη όρεξη δεν είχε τώρα ο Ζαγοράκης. Ναι, αλλά εσύ πώς βγάζει συμπέρασμα ότι ήταν ΑΕΚ. Αυτό σε λέω. Βγήκε το ρώτησε ο άνθρωπος, ο Αρναούτογλου, σε συνέντευξη που έγινε πρόσφατα. Τι ομάδα είσαι, γιατί ακούγονται διάφορα. Να, σαν εσένα που λες εδώ και λέει: εγώ παιδιά με πάω από μικρός. Τελείωσε. Άρα δεν ισχύει αυτό. Το πιστεύεις εσύ? Γιατί να, ποιο να πιστέψω? Αφού βγαίνει ο ίδιος και μου λέει ότι είμαι πάω. Άμα ήταν ΑΕΚ, θα έλεγε παιδιά. Δηλαδή, άμα ήταν ντροπή είναι. Μα αφού είναι πάω όμως. Δεν είναι. Α, δεν είναι λέει. Βέβαια μπορούσε να πει ο ίδιος: παιδιά, εντάξει, συμπαθώ και την ΑΕΚ, πάω όμως. Βγήκε και είπε μόνο πάω. Τέλος, το λήξαμε αυτό. Πάμε καλημέρα. Ναι. Φίλε. Επόμενος. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς, φίλε. Καλώς σου να. Αυτό που λέει ο φίλος ο Αριανός από το Φίνικα. Καλώς τους. Τι γίνεται? Λοιπόν, δύο πραγματάκια θέλω να πω. Το ένα δεν με απασχολεί και τόσο. Λοιπόν, γι' αυτό με τον Σιδηρόπουλο για το μάτς με τον Τούρκο. Κόψον.
Κόψουν. Παιδιά, μία μέχρι. Κόψω τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Πες κάτι, όχι έτσι. Καλημέρα, ναι. Ας καναβεί ο φίλος, δεν έχω τίποτα μαζί του, αλλά κόψω γιατί θα γίνει από κάτω, θα γίνει χαμός μετά. Θα βγαίνουν οι άλλοι και θα λένε τα δικά τους. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, γι' αυτό σου λέω, θα παρεξηγούνται και θα. Οι οπαδοί είναι εύθυκοι. Θα χάσουμε την εκπομπή εντελώς. Γι' αυτό ο φίλος θα ξαναβγεί για να ξαναπεί: δεν έχω τίποτα μαζί του, αλλά παιδιά θα χαθεί η εκπομπή. Έλα, καλημέρα. Είναι καθοσπρεπική. Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι καθοσπρεπική, αλλά αυτά να τα προσέχουμε λίγο. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Ολυμπιακάρα από Ξηροκρίνη. Πού βρέθηκε εσύ, ρε ψυχούλα, Ολυμπιακάρα. τι γελάς, ρε φίλε. Ολυμπιακάρα Ξηροκρίνη. Ναι, ρε φίλε. Σαν την Καλαμιά στον κάμπο πρέπει να είσαι εκεί, εσύ, Δεν πειράζει, έχει άλλους. Ένα χιβεραδέρο, τι σε πάω, Παλίκαρος όμως είδες, μόνος ανάμεσα σε πολλούς. Για λέγε. Ναι, έτσι. Εκεί είναι η μαγιά, να είσαι ανάμεσα σε πολλούς, όχι με τους πολλούς. Στην Ξηροκρίνη μένεις, φίλε. Ναι. Πιο πολύ ποιοι είναι εκεί, οι Πακιστανοί ή Παοξίδες. Όλοι Παοξίδες είναι. Και οι Πακιστανοί Παοξίδες. Παοξίδες είναι και Πακιστανοί, ρε. Λοιπόν, οι πιο τίμοι άνθρωποι που γνώρισα. Πακιστανός. Είναι Πακιστανοί. Α, μη δες. Ξέρεις που είναι. Πού. Ναι. Πλέον τα αμάξι στη Σέλε και είδες, ρε φίλε. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, Κουλ, οι άνθρωποι είναι οι καλοί και οι κακοί. Έτσι. Δεν έχει σημασία ούτε το χρώμα ούτε όπου έρχονται. Έπλυνα αμάξι ναι. με Έλληνα. Ναι. Έλειπαν τα πατάκια. Ναι, ο Πακιστανός στα γυάλισε κιόλας. Πάω στον Πακιστανό, μου λέει, κύριε, εδώ έχετε λέει 6 ευρώ. Πάρτα πίσω. Λέω, πάρτα δεν τα θέλω. Είδες. Φοβερός. Αυτό είναι μάθημα. Υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί σε όλους. Κοντά στο Φίνικα εκεί. Αλλά και στο Φίνικα. Έλα ρε, έλα ρε εξαίρεση. Φοβερός και ο αρχηγός των Πακιστανών. Φίλος μου. Λοιπόν, πώς μας είδες. Πολύ καλούς. Ναι. Πολύ καλούς είδα. Έτσι, έτσι. Έχεις φόρμα, έχεις ίστρο, έχεις ψυχολογία, έχεις αέρα μεγάλης ομάδας. Πολύ καλός Ολυμπιακός. Και ένα 600 χρέη στον Ιβάν έχεις. Αυτός είναι Ολυμπιακός. Α, Ολυμπιακός, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, Αριανός ήσουν. Όχι, Ολυμπιακάρα είπαμε. Πού είναι, η Καλαμιά στον κάμπο είναι. Ολυμπιακάρα είπαμε, η Καλαμιά στον κάμπο. Δεν μου λες, τώρα πας κουρασμένος με τον Παναθηναϊκό και αφαίρεις χ, τι γίνεται. Δεν τους βλέπεις. Έλα τώρα, ρε εσύ, κλάνει ο πεθαμένος ρε. Αυτό ωραίο είναι. Πρωινό κάναμε σήμερα. Αυτό βέβαια, βέβαια. Φύγε ξέρω, Καλαμιά φύγε αυτό να παίρνεις ακούμε. Αλαζόν. Δεν το βλέπει τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός στη στιγμή. Ναι. Ξέρεις τι λένε οι φίλοι μου Ολυμπιακοί. Πότε έπαιξε ο Ολυμπιακός Ευρωπαϊκό και πήγε καλά και μετά με την Τρίπολη θέλει τη διαιτησία. Πότε ήταν. Συνέχεια τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά τον Παναθηναϊκό. Η Τρίπολη δηλαδή είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Καλύτερη. Ναι. Καλύτερη. Είναι καλύτερη. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Ξέρεις τι λένε οι φίλοι μου Ολυμπιακοί. Γιατί έχω διάβολο εδώ, Κατερίνη, μαμού και κάνουμε λένε. Λέει 0-2 στο 25 και έχουμε μπούκα διακοπή του παιχνιδιού. Ναι. Αυτό βλέπουν οι Ολυμπιακοί. 0-2 μέχρι το 30, διακοπή, μπούκα και παίρνουν το μάσα χαρτιά όπως και πέρσι. Λέει. Κάθε χρόνο θα μπαίνουν μέσα και το διακόπτουνε. Ο Δωμάζος είπε κάτι το οποίο το πιστεύω. Τι είπε. Δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός. Άντε να τους δούμε. Ναι. Άντε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Μία ερώτηση, ένα ένιγμα. Ένιγμα. Η συνέντευξη του Ζαγοράκη ήταν πριν το Σαββίδι ή μετά το Σαββίδι. Μετά. Και είπε ότι είναι παοξής. Ναι. Κωστή, αυτό τα λέει όλα. Μετά, είναι πρόσφατη συνέντευξη. Είναι πρόσφατη, ναι. Ναι, με Σαββίδη στο τιμόνι, τι θα έλεγα, εξής θα είμαι. Ο Ζαγοράκης έκανε καλό στον ΠΑΟΚ. Φυσικά έκανε καλό. Η μετάβαση. Και ο Ζαγοράκης και ο Βρίζας έκαναν καλό. Φέραν τον Σαββίδη, τελείωσε. Και ο Σαββίδης έκανε και αυτούς ένα καλό. Τους κάνει καλά, ναι. Από αυτόν τρώνε, τι θα πούνε, την ΑΕΚ θα πούνε. Ναι, ναι. Μάλιστα, εντάξει είναι μια εξήγηση, αλλά είπε τι ομάδα είναι. Πάντως, το ξαναλέμε, μπορεί να έκαναν 1000 Ζαγοράκης Βρίζας, έχουν κάνει και καλά και επί προεδρέσους. Στην μπάλα πάνω ξέρανε όμως. Και ξέρανε και μπάλα και φέρανε παίκτες φθηνούς. Μια χαρά, ναι. Αλλά και μόνο που φέρανε τον Ιβάν Σαββίδη φτάνει. Φτάνει. Σταματάνε όλα, έτσι. Οι αμαρτίες οι πολλές τις σβήνουμε. Καλημέρα. Να σου πω κάτι. Ναι. Μισό λεπτό, κάτσε λίγο. Ο Ζαγοράκης από τα παντελονάκια που φορούσε, ναι. Ας πήρε το παιδί το Euro. Παίχτης ήταν. Παίχτης ήταν. Ναι, το βάζεις πρόεδρο κατευθείαν. Εντάξει. Όραμα μας έδωσε. Και ποιον να αναβάλεις δηλαδή. Κανέναν άλλο. Μόνο αυτός μπορούσε. Όχι ρε παιδί μου. Και να τον βάλεις. Και... Δηλαδή τι μες στα θηρία εκεί πέρα. Θα σε φάνε εκεί πέρα. Φίλος Ζαγοράκης έδωσε πολύ όραμα στον ΠΑΟ. Έτσι. Να ξέρει, ήταν ο μόνος τότε που μπορεί λίγο χωρίς λεφτά να μας εισπυρώσει. Έτσι. Κανένας άλλος. Ναι. Και ήταν ο πρώτος που στήριξε προπονητή, έτσι. Σωστά. Και δικαιώθηκε. Μετά. Με τον Σάντου, βέβαια, δικαιώθηκε. Ναι, η δικαίωση έγινε μετά, δεν έγινε πριν. Που ξεκίνησε να γίνει ότι θα φύγει και ξεκίνησε να παίρνει να ξεσηκώνονται ναι. Και είπε ότι θα μείνει άλλα 3 χρόνια. Άσχετα που έφυγε ο Σάντος στο τέλος. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση. Για πες. Ο Ζαγοράκης χωρίς λεφτά έφερε μαζί με τον Βρίζα παικταράδες. Ναι. Για τα δεδομένα της. Έκοβε το μάτι του Βρίζα πολύ. Τα είπαμε κι αυτά. Και του Ζαγοράκη. Όταν συνεπήρχαν ομαλά ήταν πολύ καλό του Ζαγοράκη κόβει. Ναι. Ξέρεις τι κακό έκανε το γεγονός ότι είναι στην Ευρωβουλή ο Ζαγοράκης. Για πες. Τώρα με λεφτά ο Ζαγοράκης με τον Βρίζα. Ναι. Να τα είχαν καλά. Ναι.
για ποιο λόγο να έχω τον Μπράγκο. Εννοείται εσύ. Εάν μπορούσαν να συνεπάρξουν. Έχεις το, έχεις γενικό αρχηγό τεχνικό διευθυντή το Ζαγοράκι ναι, ναι, και το μάτι σου ναι. Για μεταγραφές το βρίζα και τελείωσε. Για ποιο λόγο λοιπόν εγώ να ψάχνω να βρω τεχνικό διευθυντή. Δεν θέλουν τώρα. Πλέον. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν τώρα. Τι κάνουμε. Σε λάθος timing. Λάθος timing. Να σε καλά. Να σε καλά. Εννοείται και οι δύο για τα πόστα που είπαμε. Ο ένας γενικός αρχηγός έχει πρωταθλητή Ευρώπη και ο άλλος το μάτι του κόβει. Αλλά δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Τι κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Δεν χωνεύονται κιόλας. Δεν χωνεύονται πολύ. Καλημέρα, ναι, άσε γρήγορα. Που για τον Βρίζα έμαθα ότι. Τι έμαθες πού πάλι. Πού να τον πάρει ο άλλος αφού ο Ζαγοράκης δεν τον χωνεύει, να πούμε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε, καλημέρα. Και όχι άλλο. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι. Έλα. Όχι. Θέλω να πω κάτι για τον Αρβανιτίδη. Ποιον Αρβανιτίδη. Το άρεσε, πώς να τον μπερδεύω συνέχεια. Ποιον Αρβανιτίδη. Τον Καρυπίδη λες. Γκαρεπίδε ρε. Τι πρωινό έφαγες. Νικό, ναι, ναι. Ο Καρυπίδης πήγε πρόεδρος στον Άρη με τις πάτες του Μαρινάκη. Δεν το λέω ξέρω εγώ. Αυτό. Εσύ λες, ναι, μπράβο, λέω σωστά εγώ, το θέτεις. Λέω ναι. Εγώ, ναι. Είμαι πονηρός λίγο και το λέω. Αφού η Βέρεια για με τον Ολυμπιακό... Για να κοντάει λίγο τον Πάο και αυτό τον άρεσε το Φετφατζίδη. Ο Αρβανιτίδης με τον Μαρινάκη, όταν ερχόταν ο Ολυμπιακός εδώ κάθε μέρα μαζί ήτανε. Η Βέρεια ναι. Να πούμε καραμελίδες και τα λοιπά. Γι' αυτό σας λέω βορειοελλαδίτες της πλάκας είστε. Τελείωσε. Πλάκας. Κυρτσίκηδες και ιστορίες και κακάτσιδες. Λοιπόν, πλάκας δεν είστε. Ξέρω. Νικό, είδες στον Ατρόμητο, εγώ είδα λίγο 4-1-1. Αυτό έπαιξε. 4-4-1-1. Κλείσε γιατί ο Στεφανής θέλει να μιλήσει. Ποιος θα μιλήσει. Εντάξει, με τον Ατρόμητο είπαμε, η διαφορά ήταν ότι ο Πέλκας γύρισε αρκετά μέτρα πίσω να παίρνει την μπάλα με χώρο μπροστά του. Άσε με, ναι. Με τον Πέλκα τώρα. Γιατί άσε με τον Πέλκα. Καλά πήγε ο Πέλκας. Θα πάει καλά με τον Άρη ο Πέλκας, να ξέρεις. Άμα δεν κάνει γκολ, τι καλά να πάει. Θα βάλω. Να παίξω το σκόρερ Πέλκα. Παίξω να. Άνα γεια σου. Ναι. Πρέπει να κλείσουμε εδώ, μας διώχνουν τώρα. Να παίξω το σκόρερ Πέλκα να πούμε. Θέλω 4 ώρες εκπομπή με ζέν με σένα εδώ να κάνουμε τετράωρο να γίνεται χαμός. Αφού δεν σε πιάνε. Λες. Φωτιά θα πήρε πουθενά. Ναι. Καμιά δολοφονία, καμιά ληστεία. Ο Στεφανής, πολύ μεγάλος δημοσιογράφος. Θα τον ακούσουμε στο. Είναι ο Καζατζίδης δημοσιογραφία. Μια ευχάριστη είδηση. Φιλαράκι με το Στεφανής. Να πάει στο γέννηση. Και πάει παντού. Παντού ναι, πάει. Πάει. Σκυλή του πολέμου είναι, φιλαράκι. Όπου Στεφανής. Γίνεται καταστροφή, ο Στεφανής από πίσω. Να το σε Στεφανής. Πολιτικό δελτίο σε πολύ λίγο. Ναι. Με Κωνσταντίνο Βαραγιάννη και τον Χρήστο Στεφανή. Να σας πω εγώ ότι συνεχίζονται τα δώρα στο Regency Casino. Carroll Cash, φίλες και φίλοι, με 5.000 ευρώ μετρητά με ένα αρένα.